Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ, παρέα με Γιάννη Χιλιτίδη. Σήμερα ήρεμα, όμορφα, χαλαρά. Με τον γιατρό τον Πανιώτη, τον Γιάννη. Γεια σου, γιατρέ μου. Καλησπέρα, καλημέρα. Πώς πάει η δουλειά, καλά? Όλα καλά. Τι θα δώσουμε σήμερα? Για τους φίλους? Ναι. Πολλοί θέλουν να κόψουν το κάπισμα. Τους κάνουμε μια μαγιά. Καλή ιδέα, ναι. Ναι, για πες. Να δώσουμε δύο συνεδρίες για διακοπή καπνίζωτος. Ναι. Ας στείλουν, δεν ξέρω τα νούμερα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, και δύο από αυτούς θα μπουν στην Εγνατία 63 και θα έρθουν στο μαγαζί σου. Μαγαζιά τα λογοτεχνία 3. Ναι, κατά έναν τρόπο, ναι. Με έναν τρόπο, ναι, ναι. Για να κάνετε τρίτη συνεδρία, πώς θα λες, δεν ξέρω. Ναι, λίγες συνεδρίες για διακοπή καπνίσματος. Για το έντερο έχεις τίποτα? Για σένα, ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, άλλαξε τη μέρα, πάντα την 22 ξημέρωμα. Και στο ένα και στο άλλο, ναι, ναι. Για να έχεις και εσύ τα μηνύματα στην... Μπράβο, τέλεια. Έτσι, τσακάλι βλέπω είσαι, γιατρέ. Είσαι τσακάλι, γιατρέ. Λοιπόν, πώς βλέπεις τα θέματα, πώς πάμε? Πώς πάει η αγορά, πώς κινείται? Στο κέντρο εσύ? Χθες ήταν, έκλεισαν οι δρόμοι κάτω παραλιακά, μου φαίνεται. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι το κέντρο. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι το κέντρο. Έτσι άκουσα, δεν είναι. Ναι. Κακός. Καθένας. Κακός φτάσανε οι αγρότες μέχρι το κέντρο. Ναι. Έπρεπε να πάρουν τα τρακτέρ να πάνε να μπουν στην Αθήνα. Να κλείσουν την Βουλή. Πήγανε. Ναι. Διαμαρτύρονται οι άλλοι. Γιατί εγώ, ξέρω εγώ, να μου κλείσει τον δρόμο. Ο άλλος λέει και εμένα τι με νοιάζει. Γουστάρω, αυτό εδώ είναι το. Ναι, κράτος δικαίου. Μάλλον ιδιόμορφο δίκαιο, ναι. 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 Σου λέει, εμένα τι με νοιάζει αν εσύ έχεις πρόβλημα. Θα κοιτάξω εγώ το δικό μου το πρόβλημα. Εγώ κλείνω τον δρόμο όταν έχω πρόβλημα. Εμείς, ρε γιατρέ, κλείσαμε κανένα δρόμο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λίγο δύσκολο. Δύσκολο είναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν κλείνουμε ένα δρόμο κι εμείς? Να πάμε καμιά 500 αριά, να κλείσουμε ένα δρόμο. Κλειστοί οι δρόμοι, δεν γουστάρουμε να πούμε. Μας κάνουν να μας τσακίζουν, λες. Θα μας βαρέσουν. Δεν ξέρω. Δεν το δοκίμασα. Να πάνε ταξιτζίδες και να κλείσουν τους δρόμους. Ναι. Γιατί δεν έχουμε δουλειά. Γιατί μας φορολογείται. Να πάνε 500 ταξί και να κλείσουν όλους τους δρόμους. Έτσι, όταν οι αγρότες το καλοκαίρι έχουν αυτά, να τους κλείσουν τα χωράφια οι ταξιτζίδες. Και να πούνε, όπως μας κλείσατε τους δρόμους εσείς, σου κλείνω εγώ το χωράφι. Θα του αρέσει του. Γιατί έχω πρόβλημα εγώ να πούμε. Θα του αρέσει του τρακτερόβλαχου? Όχι. Δεν θα του αρέσει. Όπως αν αρέσει και του ταξιτζίτρο που του κλείνει τον δρόμο ή τον άλλον τον οδηγό που θέλει να πάει. Και εμένα και εσένα και πέρα. Ναι, γενικά. Ναι, έτσι. Ναι, γίνονται αντιπαθείς δηλαδή, με άλλα λόγια. Νομίζω εσείς υπάρχει... που τα τρώγατε, ναι, παλιά, ναι, ναι, και τι θέλετε τώρα και ψηφίσατε μνημόνιο κι εσείς και. Κάθε κοινωνική τάξη έχει να πει για την άλλη. Ναι, τα στραβά της. Τα στραβά της, ναι. Και είναι το Διάννη και Βασίλευα. Έτσι, το οποίο να πούμε πουλάει στην εξουσία και τους στέλνει να πλακωθούν μεταξύ τους και αυτή την περνάει φίνα, να πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα, λοιπόν, γιατρέ. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, πες κάτι για τον κόκκινο μποντ. Τα ρόπαλα με τη σφαίρα που σταμάτησε στο κουμπί ή τότε που χτύπησαν το αμάξι του και έλεγε ότι είναι η Ρώσικη μαφία. Το μήνυμα του Καμόρα δεν το διαβάζω, φίλε. Αν το διάβασε αυτό, ήρθε στη δική μου εκπομπή, δεν ξέρω. Στείλτε ότι γουστάρετε, ρε, 9.55 και ενώ πείτε, κριτικάρετε με επιχειρήματα. Έγινε ένα θέμα σημαντικό σήμερα σχετικά με τον ΠΑΟΚ και την ισοπαλία με την Ξάνθη. Υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το θέμα του τερματοφύλακα. Αυτοί είδαν τώρα τον Όλσεν να αποκρούει την μπάλα. Ήρθε πάνω του 4 φορές. Νομίζω ότι έγινε τερματοφύλακα ο Όλσεν. Λέει να μείνει ο Όλσεν. Να μην παίξει, λέει ο Βελίδης την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΟΑΚΑ. Λέει να παίξει ο Όλσεν. Πάνε, φάνε κανένα ντόρτι στο ΟΑΚΑ. Μετά πούνε, καλά, γιατί βάλατε τον Όλσεν αφού πήραμε τον Βελίδη? Φοβερό. Και κάναμε και γκάλωπ. Και βγάλανε και φιλοξενουμένους δεξιά και αριστερά. Και λέει η ατμόσφαιρα είναι υπέρ του Όλσεν. Είναι η τελευταία εντύπωση, καταλάβες. Πώς είναι στις εκλογές η τελευταία συνέντευξη και μένει η τελευταία εντύπωση. Είναι για το κοινό λογικό αυτό. Εσύ ποιο θα έβαζες, γιατρέ?
Εγώ αυτή τη στιγμή εντάξει, ο καθένας λέει την άποψή του βέβαια. Γιατί? Νομίζω... Να μην πεις τη δική σου, ναι. Ναι. Ο Νόζο Βελίδης δεν έχει προσαρμοστεί στο κλίμα. Ναι. Είναι λίγο νωρίς. Ίσως ο Όλσεν έχει ένα μικρό προβάδισμα. Έχει και εσύ το λες αυτό, Νομίζω. Ναι. Ναι. Για να νομίζουν αυτοί. Δεν με ικανοποιούν οι εμφανίσεις του. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, το μη χειροβέλτιστον. Εγώ με Όλσεν θα δω τις συνθέσεις ένα τέταρτο πριν το μάτς. Δεν παίζεται βέβαια στο στοίχημα το ελληνικό. Στο παράνομο, λέω. Στο εξωτερικό. Ναι. Αν δω τον Όλσεν τερματοφύλακα θα το παίξω άσο. Mm. Αν δω τον Βελίδη θα το παίξω χ. Λοιπόν. Είναι θέμα τερματοφύλακα, δηλαδή μόνο. Μεγάλη υπόθεση ο τερματοφύλακας. Ναι. Μεγάλη υπόθεση ο τερματοφύλακας. Και κάνανε καλά που πήραν τον Βελίδη. Ο Βελίδης είναι καλύτερος από τον Γλύκο. Ο Βελίδης είναι καλύτερος από τον Όλσεν. Ο Βελίδης είναι καλύτερος από τον Μικρό. Το έγκλημα αυτό το κάνανε όταν διώξανε τον Ιτάνς. Αυτή είναι η μεγάλη τους αμαρτία, ότι διώξαν τον Ιτάνς. Τους λόγους δεν τους είπαν στον κόσμο γιατί διώξαν τον Ιτάνς. Αν θεωρούν ότι ο Ιτάνς δεν ήταν καλός τερματοφύλακας και συνεχίσανε με Γλύκο και συνεχίσανε με Χακόμπο και συνεχίσανε, ξέρω εγώ, με τον Όλσεν, νομίζω ότι χάσαν το έργο. Νομίζω ότι χάσαν το έργο. Από εδώ και πέρα ο τερματοφύλακας είναι πολύτιμος γιατί η ομάδα πηγαίνει προς το Φίνις, πηγαίνει προς το Κύπελο, πηγαίνει προς το. Όχι το. Αυτούς τους αγώνες για τα play-off. Αν και play-off, τώρα όποιος βγει πρώτος. Εντάξει, είναι τυπικό το θέμα. Ούτως ή άλλως, UEFA θα βγουν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας σπουδαίος, κανένα σπουδαίο κίνητρο, γιατί όπως είναι τα πράγματα, και δεύτερος να βγει στο πρωτάθλημα και πρώτος να βγει στα play-off, οι πιθανότητες για να περάσει στους ομίλους του Champions League που λέει ο Κυριάκος Κίρτσος είναι απειροελάχιστες. Είναι απειροελάχιστες. Λοιπόν, ήδη ξέρεις ότι ενισχύονται οι άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ δεν ενισχύεται. Δεν έχει κάνει καμιά μεγάλη κίνηση. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει ενισχυθεί. Ενίσχυσε τα άκρα του. Ενίσχυσε τη δεξιά του πτέρυγα στα μπακ. Ενίσχυσε τα εξτρέμ του με τον Μπουμάλ. Την άλλη μεριά, βέβαια, ο Καλτσάς με τον Γκαρέλη. Τον Γκαρέλη, τον Κλωναρίδη, δεν λένε και πολλά πράγματα. Ο Μπέρκ φαίνεται ότι είναι κατά κάποιο τρόπο τελειωμένος ψυχολογικά, βιολογικά. Τέλος πάντων, δείχνει ότι έχει τη μεγάλη του καριέρα, την έκανε στον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Οι αεξίδες περιμένουν να δούνε την Αγία Σοφιά, να δούνε μεταγραφές, να δούνε κάτι καλύτερο, να δούνε μια μεγαλύτερη αντιπολίτευση από το Μελισσανίδη. Κρίνεται και ο Μελισσανίδης, γιατί φτάνει η ώρα να γίνει η Αγία Σοφιά. Πρώτον. Δεύτερον, φτάνει η ώρα να πάρουν την ΕΠΟ, που είναι πολύ δύσκολο. Τρίτον, φτάνει η ώρα να κάνουν μεταγραφές και να ενισχύσουν την ΑΕΚ, που θα πάει πραγματικά για πρωταθλητισμό. Και όχι να παίζει με τους τρίτους στόπερ και τα τρία χαφ για να κρατήσει με την κολοπετινίτσα το 1-0. Φτάνει λοιπόν η ώρα της κρίσεως για το Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης, ο οποίος την έχει περάσει η Πούντρα 3 χρόνια, ο τέταρτος χρόνος σίγουρα, εάν δεν γίνει γήπεδο, εάν δεν γίνει. Όλα πέφτουν μαζί, ρε παιδί μου. Όλα πέφτουν μαζί, γιατρέ. Το γήπεδο της ΑΕΚ, οι μεταγραφές, η διαιτησία μέσω της ΕΠΟ. Είναι τρία θέματα τα οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα κάνουν το Μελισσανίδη βορρά στον κόσμο της ΑΕΚ. Εάν έχουν κότσια και κόλλο οι αεξίδες να απαιτήσουν από τον Μελισσανίδη. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι ο Μελισσανίδης είναι ο ευεργέτης της ΑΕΚ. Πολλοί αεξίδες λένε ότι ο Μελισσανίδης είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την ΑΕΚ. Δίστανται οι απόψεις εδώ. Λοιπόν, 9-5-5 και ενώ 54-3-40. Για το βρακάκι του Παπαθανασάκη θα πεις τίποτα? Την καλησπέρα μου. Το βρακάκι του Παπαθανασάκη. Ραπ, το μεθάνιο του Παπαθανασάκη μύρισε μέχρι τον Καναδά. Απέναντι στο κοντρό σε αυτή την ΠΑΟΚ μεγάλο τσιμπούσι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω αν έβγαλε καμιά ανακοίνωση ο Παπαθανασάκης και ξεχωρίζει την άποψή του από τον κύριο Σαρλή. Αν το έκανε αυτό, τότε οι επαναστάσεις πάνε περίπατο. Εγώ πάντως έχω μείνει, δεν έχω μπει στο ίντερνετ εδώ και δύο ώρες να δω άμα ο Παπαθανασάκης έχει. Μπορούμε να πούμε, να δούμε αν η Παϊρακλής έκανε. Γιατί δεν είμαι ενημερωμένος τις τελευταίες δύο ώρες. Εκείνο που φάνηκε πάντως είναι ότι ο Σαρλής, ο Ντουμπιώτης, πούλησε μαγιά να πούμε στο Μαρινάκι. Να μπει φυλακή και τα λοιπά. Είπε εδώ στο Μετρόπολης. Βγήκε ο Μπούσος μετά με τον
Καρελάκη με τον δικηγόρο να πούνε ότι εμείς δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές. Ότε να μπει ο κύριος Μαρινάκης στη φυλακή, εμείς δεν έχουμε κτλ. Και καλά έκανε το μέσο για να προστατεύσει. Ναι. Με παίρνει ο Μάνος τηλέφωνο, μου λέει: μόνο εμείς, λέει. Θυμάσαι γιατρέ το αυτοκίνητο με πήρε τηλέφωνο. Λέω: μήπως έβγαλε καμιά ανακοίνωση από Παπαθανασάκης και μυρίζει μεθάνιο κτλ. Για διάβασε, ρε γιατρέ, εσύ, την ανακοίνωση του κ. Παπαθανασάκη, ο οποίος να με ξεχωρίζει την άποψή του από τον Σαρλί. Δηλαδή, λέω: Σαρλί, μόνο ένας του πιώτης, κλαϊμάει τώρα, δεν έχω εγώ τώρα. Λίγο παιδιά, δεν μπορώ. Τι, για διάβασε. Διαβάζω. Σήμερα ένας υπάλληλος της ομάδας σχολίασε την επερχόμενη αναμέτρηση. Υπάλληλος της ομάδας σχολίασε την επερχόμενη αναμέτρηση του κυπέλου με την ΑΕΚ. Τα σχόλιά του ήταν ανεπίσημα και σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία της ΠΑΕ Ηρακλής. Ναι. Η ΠΑΕ Ηρακλής έχει μια σταθερή πεποίθηση και πίστη για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία ή αιτιολογία για την βία. Ναι. Δεν συγχωρεί παραβατικές συμπεριφορές στις κερκίδες με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Τα σχόλιά του για τους άλλους προέδρους συλλόγων δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται εκ μέρους ομάδας και στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να εκφράζονται δημόσια. Δεν είναι ο ρόλος ενός ατόμου ή μιας ομάδας να λειτουργεί ως δικαστής και ένορκος. Αυτές οι συνομιλίες χρησιμεύουν μόνο για να προκαλέσουν μίσος και να προσπάσουν την προσοχή από το γεγονός ότι κάθε άτομο έχει την ευθύνη για τις δικές του ενέργειες και πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο να βελτιωθεί και να αναγνωρίζεται διεθνώς από τους οπαδούς και τους προέδρους των ομάδων. Δηλαδή έκλασε πατάτες ο Ηρακλής. Μάλιστα. Ναι. Μάνο μου, τι να πω τώρα που με πήρες τηλέφωνο εσύ προηγουμένως και μου έλεγες επανάσταση μόνο εμείς και ο Καλαϊτζίδης και τα λοιπά. Μάλλον δεν θέλει να γίνει Καλαϊτζίδης ο κ. Παπαθανασάκης. Μάλλον φοβάται. Πώς τώρα θα αντιλαμβάνεσαι, ρε γιατρέ, είναι λεπτό το θέμα. Τώρα εσύ βγαίνει ο Σαρλής εδώ. Ο Σαρλής είναι υπάλληλος. Ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, να πούμε, και τα λοιπά. Της ομάδας του Ηρακλείου όσον αφορά το οπαδικό κομμάτι, βγαίνει στον Μπούζο και λέει να μπει φυλακή ο Μαρινάκης πρώτα να πούμε. Μάλιστα. Βγαίνουν οι οπαδοί του Ηρακλείου και λένε στα εσύ, μπράβο ρε Σαρλή, να πούμε Ηρακλάρα, ιστορίες κτλ. Παίρνω εγώ τηλέφωνο στην Αθήνα, σε κάτι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, λέω τι έγινε ρε παιδιά, θα το σκίσει ο χοντρός τον Σαρλή και τον άλλον. Λέω σοβαρά. Ναι, λέει, ενώ πήρα το απόγευμα μου λέει δεν ασχολήθηκε ακόμα ο άνθρωπος. Μετά τώρα το βράδυ που πήρα κατά τις 9 μου λένε να πούμε ότι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα τους εξαφανίσει από το χάρτη, λέει ο Μαρινάκης. Θα αεριστεί, λέει ο Μαρινάκης, θα βρωμήσει μεθάνιο και Αγίου Δημητρίου, λέει, και θα ψοφήσουν όλοι. Λέει καθίστε καλά, άλλο. Πείτε ότι ο άνθρωπος ο Παπαθανασάκης δεν έχει καμία σχέση, λέει, με αυτά. Ο άλλος είναι τρελός, λέω, του Μπιώτης, να πούμε εδώ δικός μου άνθρωπος, παρορμητικός κτλ. Λίγο να πούμε στραβοστόμης και καλό παιδί, καλό παιδί. Αλλά έχει το τουμπιώτικο τη στραβοστομιά. Να πούμε ένα. Έτυχε να μην γίνει πάοξη. Έτυχε να μην γίνει πάοξη. Στραβοστόμη έγινε ένα κλειδέα. Καλό παιδί, εγώ το ξέρω. Οι μαμάδες μας κάνουν παρέα. Ο Σαρλί, ναι, είναι γρίας και οι δύο μεγάλες. Και έρχεται να τη βλέπει την τούπα, ο Σαρλί. Είναι φίλος μου. Ναι. Εγώ δεν απάνιέμαι με τους φίλους μου. Και μάλιστα και πιο μεγάλος από μένα και στη γειτονιά. Η αλήθεια είναι όταν ήταν πιο μεγάλος, ο Σαρλί ήταν και μάγκα και τα λοιπά. 4-5 χρόνια του δίνω τα χρόνια τώρα κτλ. Μας προστάτευε, εγώ δεν είμαι αγνώμων. Κάτι γύφτη, κάτι αυτό μας την πέφτανε 12-13 χρονών, σαν λες 16-17. Σκονόταν ένας μόμτσας εκεί και τα λοιπά. Πήγαινε τον έπιαν, δεν έκανε κάτι. Ήταν παλικάρι, δεν ήτανε. Βγαίνει λοιπόν και το λέει αυτό. Σαρλί μου, γείτονά μου, κουμπάρε μου, φίλε μου, αδερφέ μου, του Μπιωτάκη μου, εδώ βλέπω ότι ο Παπαθανασάκης, να πούμε, σε αδειάζει. Πώς το βλέπεις, ρε γιατρέ? Δεν πάει, ναι, ρε, ξέρω εγώ. Να μην μιλήσει, να πούμε. Φοβήθηκε. Σωστό, νομίζω, και μια σοβαρή επιχείρηση. Θα πρέπει τουλάχιστον οι ανακοινώσεις να βγαίνουν από κεντρικά. Από κοινού, δηλαδή. Μία ανακοίνωση. Τώρα ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα τι να πάρω τηλέφωνο. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εγώ αύριο που θα μιλήσω με τον Αλέφαντο στο τηλέφωνο. Τι να τον πω τώρα. Πείτε μου εσείς που είστε Ηρακλειδείς. Εγώ κάθε Παρασκευή πρωί. Μετά την προπόνηση που πάει ο Αλέφαντος εκεί, πάει η Κολύμπη, πριν την εκπομπή τη μεσημεριανή, μιλάμε με τον Νίκο. Τον παίρνω στο σπίτι και τα λέμε. Επειδή αυτός μιλάει με τον Μαρινάκη, με τους άλλους τώρα, να με πούνε Ηρακλειδείς, τι να πω το Νίκο, να ζητήσει συγγνώμη. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ναι ή όχι. Να ζητήσει συγγνώμη, ναι ή όχι. Συμφωνούν οι οπαδοί του Ηρακλή με τον πρόεδρό του κτλ. Όσο έκανε πίσω άνθρωπος και. Να ξέρω, ρε παιδιά, αύριο με τον Αλέφαντο θα μιλήσω. Να 5:30 θα βγούμε 5 και αυτό στο Άρτ να κάνουμε τα σχόλιά μας. Εγώ από εδώ πάρω λίγο,
ο Νίκος πολύ, ο Καρατζαφέρης θα συντονίζει, θα βγάλουμε την εκπομπούλα. Τι να το πω, θα πάρω τηλέφωνο, θα βγει η κυρία Ουρανία. Θα πει, γεια σου Κωστάκη μου, τι κάνεις αγόρι μου, ξέρω εγώ τα λοιπά, όλα καλά. Ναι, κυρία Ουρανία. Πού είναι ο κύριος Νίκος, θα πω. Βαράει το σάκο. Και ένα σάκο ο Νίκος εκεί κάτω. Κάνει box. Ναι. Θα πω, φώναξε τον κυρία Ουρανία, κυρία Ρούλα. Ναι, θα πω, έλα ρε γίγαντας είσαι ρε, θα πει. Κωστάρα μου, κωστακάρα μου, παιχταρά μου, ναι. Νίκο θα πω. Πείτε μου τι να το πω. Είχαμε ένα θέμα εδώ με τον Ηρακλή και τον κύριο Μαρινάκη, το φίλο σου. Εμένα θα πω είναι φίλος μου ο Μάνος, ο Λουπασάκης και οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς, φίλοι κτλ. Να το πάρει το ποτάμι. Να το σβήσει το χιόνι. Έγινε ένα, αυτό ξέρω εγώ, μια ιστορία. Τι να πω εγώ, θα πω κύριε Νίκο. Εσύ τι λες να με πει. Να πει το Μαρινάκη να του τα φτιάξω. Θέλετε να σας τα φτιάξω εγώ μέσω του αλέφαντου. Ή θα έχουμε θέμα. Κύριε Παπαθανασάκη, εγώ σας έκανα κριτική τόσο καιρό να πούμε κτλ. Αλλά είμαι διατεθειμένος να μπω στη μέση, να πούμε, στα μεγάλα κεφάλια κτλ. Μιας και έχω γνωριμίες. Πείτε μου τι να κάνω. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι δίνουμε άλλο, γιατρέ, βελονισμό. Ναι, για δύο τυχερούς, ναι. Για διακοπή καπνίσματος. Δύο πακέτα συνεδρίων. Ναι. Ναι, πες το ολοκληρωμένα. Ναι, ναι, ναι. Γνατή 63, τηλέφωνο, τι έχεις. Ναι, δύο τυχερείς, ο τέλος της εκπομπής. Ναι. Θα πεις δύο ονόματα. Ναι. Θα κληρωθούν για να έρθουν στο κέντρο της πόλης. Γνατή 63 στον έκτο όροφο. Ναι. Γνατή 63 στον τέταρτο όροφο. Έκτο. Γεια σου φίλε Κοσμόπουλε. Για το μεθάνιο του Παπαθανασάκη μιλάνε πολύ. Τι έγινε, ρε Φαλακρέ, βγήκε ο Σαρλής να κράξει γάβρο και Μαρινάκη και αμέσως ο Παπαθανασάκης έβγαλε ανακοίνωση κατά του Σαρλή. Προσοχή, η μία ανάπαυση. Τον έχει ο χοντρός. Μουαχαχαχα, λέω 304. Εγώ ξέρω, με είπε ο Μάνος θα κάνουν επανάσταση αυτή. Αλλά τώρα βλέπω ότι βάζει φρένο. Δεν ξέρω. Όταν οι φορτηγατζίδες κάναν απεργία χωρίς να κλείσουν δρόμο, οι αγρότες τους είχαν επιτεθεί γιατί δεν μπορούσαν να στείλουν τα προϊόντα τους. Ναι, ναι. Και κάποιος λέει να κάνουν κλείσιμο των δρόμων οι αγρότες το καλοκαίρι. Όχι τώρα. Έτσι λένε οι άλλοι. Κωστή, εγώ είμαι υπέρ των αγροτών και αν θέλουν να αποκλείσουν κάποιο σπίτι ή γραφείο κάποιου βουλευτή τους, θα πάω και εγώ μαζί τους. Όμως δεν μπορούν να μου κλείσουν εμένα το δρόμο και να μου κάνουν face control. Τότε θα είμαι εναντίον τους. Βασίλης από Βέρεια. Θεραπεία για τσιγάρο κτλ. Γεια σας. Είμαι 34 και είμαι μανιακός καπνιστής από τα 20 μου. Το τσιγάρο πλέον είναι τρόπος αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και σε συνδυασμό με τη δουλειά μου το θεωρώ τρόπο ζωής. Καπνίζω 1,5 με 2 πακέτα την ημέρα και όταν βρίσκομαι σε στρες στη δουλειά μου πάω και 2,5. Είμαι ναυτικός αλφα μηχανικός και για ένα μηχανικό σε ένα πλοίο σαν καπνιστής, λόγω και του μεγάλου στρες της δουλειάς μου, είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Δεν μπορώ και δεν σκέφτομαι να το διακόψω, λέει ο φίλος. Εντάξει, ωραίος. Ράμπι, πως πρέπει να κάνεις μια εκπομπή με μιμήσεις. Μιλάμε για τεράστιο ταλέντο. Κάνε σε παρακαλώ τον Ασλαμά. Κώστη, αγόρι μου. Αγόρι μου. Το είπα. Ο θαλαμοφύλακας. Και το κινητό μου. Ο τεράστιος θαλαμοφύλακας. Κωστή, ο τεράστιος θαλαμοφύλακας. Πηγαίνει ο Σάντος και μου κάνει. Σεντράρει την μπάλα και είναι ένα ή δύο παίκτες, Κωστή. Και μιλάνε παοξίδες. Δεν μπορώ να φύγω. Έχω τρελαθεί. Έχω τρελαθεί. Κλείνω. Λοιπόν. Γιατί είναι ψέματα, είπε ο Σαρλής, λέω 4,75. Κλασομέντες Παπαθανασάκης και Σία. Θοδωρή ΑΕΚ από Ξάνθη. Πολλά μηνύματα ότι είναι. Κάνα τσαγάκι, θα μας πει. Δεν έχεις στο νερό. Από τυλάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, νεράκι κρύο τότε. Και ένα λεμονάκι μέσα. Γιατί είναι λεμονάκι, κάνει καλό, λεμονάκι. Αντεξιδωτικό. Ναι. Ωραία. Μου φέρε και ο Φιτζής νεράκι. Νεράκι, ναι. Θες κανένα καφέ, γιατί δεν. Όχι. Μου φέρε και ο Φιτζής από την Κρήτη λάδι, ο Νεκτάριος. Ενώ θα πίνεις, λέει, μια κουταλιά της σούπας κάθε πρωί. Θα λιπαίνεις, λέει, όπως πίνει το αμάξια, λέει, το πετμεζάς με τον τότε βάζουνε. Θα βάζεις, λέει, και εσύ. Λοιπόν, έχουμε θέμα εδώ τώρα. Παπαθανασάκης σου λέει, εγώ Καλαϊτζίδης δεν θα γίνω. Να με εξαφανίσουν αυτοί, ξέρω εγώ κτλ. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Απένταρος είμαι κτλ. Εντάξει, λογικό είναι. Τώρα αυτοί θέλουν να κάνουν επανάσταση. Θέλουν να κάνουν επανάσταση. Και ο αρχηγός της επανάστασης κάνει πίσω. Εγώ έμαθα ότι θα πάρει τηλέφωνο και θα πει και συγγνώμη στο Μαρινάκι. Θα πει, έλα μόνο ένας παράξενος ήταν εκεί πέρα, ένας του Μπιώτης, ένας από την Τούμπα, ένας παράξενος, ένας εκεί με τους οργανωμένους, ξέρεις, θα τον πει, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτούς.
δεν με αφήνουν να κάνω μεταγραφές, άσε τραβάω του Χριστού τα πάθη. Θα του πει τέτοια πράγματα. Και ο χοντρός, επειδή είναι καλός άνθρωπος, όλοι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι, θα το συγχωρέσει. Τώρα δεν ξέρω, Σαρλής, αν παραιτηθεί. Είναι αιτία παραίτησης, γιατί αυτό τώρα του Σαρλή. Να πει ο Σαρλής, εγώ φίλε, παρετούμε. Σαρλή, άμα μείνεις στην Παέρα Κλής μετά από αυτό που έγινε, νομίζω ότι θα είσαι κοτάρα. Τι λες. Τώρα θα πρέπει να κάνει ηρωική έξοδο ο Σαρλής. Αλλά από την άλλη μεριά, σήμερα βρίσκεις εύκολα δουλειά. Άντε, το λες εσύ. Φεύγεις από το Μετρόπολη σε άλλα ραδιόφωνα κτλ. Μπορεί να κάνεις και εσύ την κότα. Γιατί να μην το κάνει ο Σαρλής την κότα. Το θέμα είναι ότι θα πει και ο Μπιφτέκης. Είναι ότι θα πει η αυτόνομη θύρα 10. Θα βγάλει ανακοίνωση. Δεν ξέρω. Για πες ρε εσύ, γιατρέ, μήπως έβγαλε και η αυτόνομη θύρα 10 καμιά ανακοίνωση. Πάντως να πούμε, τα πράγματα σφίξανε. Έχω ένα πόνο ανάμεσα σε λαιμό και στήθος εδώ και εβδομάδες, λέει ο φίλος. Γιατρέ. Ναι. Είχα πάρει αντιβίωση από το γιατρό πριν 3 εβδομάδες. Πριν 10 μέρες επανήλθε και σήμερα μου καίει το κάτω μέρος του λαιμού. Ενώ είχα ξαναπάει και μου είπε ότι δεν έχει κάτι ο λαιμός μου. Σε τι γιατρό να πάω? Ναι, σε τι γιατρό πήγε καταρχήν? Σε συνάδελφο, δηλαδή, ο Ριλά και πάει, παθολόγο, απλά τι και πάει. Κανονικά σε Ριλά δεν πρέπει να πάει ρε γιατρέ. Αρχικά, για λαιμό. Αρχικά θα σε κάνει από και κάνει ένα έλεγχο. Ναι, αρχικά σε παθολόγο. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάτι που επιμένει και τα λοιπά, θα τον κατευθύνει. Λογικά, χωρίς να κάνω τον γιατρό εγώ, γιατί κόκκινο δεν είμαι, να ξέρω. Λογικά δεν πάει στον Ριλά αυτό. Ναι, σε δεύτερη φάση, ναι. Του βάζει από το σωληνάκι από τη μύτη και το μου το λαιμό. Ναι, θα γίνει εξέταση κλινική. Θα γίνει μια εξέταση, εύκολη είναι. Ναι. Σου τραβάει μια ξυλοκαίνη στη μύτη, mm-hmm, και σου βάζει από πάνω το αυτό και σε βλέπει. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Το έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά. Γιατρέ μου, δίνουμε δύο συνεδρίες. Για διακοπή καπνίσματος. Για διακοπή καπνίσματος για τους θεριακλίδες. Στο 955 και ενώ μήνυμα 54.340. Στο τέλος της εκπομπής 2 θα πάτε Εγνατία 63 στο τέταρτο όροφο. Έχει χωρίσει τον τέταρτο. Είναι έκτος όροφος. Έκτος είναι όροφος. Είναι τέταρτος, ήταν παλιά. Ναι. Τον έκτο. Έκτος όροφος. Ναι. Εντάξει. Ναι, τι είναι, το βλέπεις. Θυμάται τα παλιά. Ναι. Θυμάται τα παλιά. Ναι. Να ανοίξουμε γραμμές, γιατρέ. Να ανοίξουμε. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Για αγρότες είπαμε. Πόσο σας εκνευρίζουν οι αγρότες. Αν είστε κάποιος αγρότης, βγείτε να πείτε, ξέρω εγώ, να δικαιολογήσετε γιατί γίνεστε αντιπαθείς κλείνοντας τους δρόμους. Θα μπορείτε να κλείνετε τα υπουργεία και των βουλευτών τα γραφεία. Να κάνετε κάτι άλλο, δηλαδή να φύγει το πελάς από εμάς. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα, λένε οι πολίτες. Και από την άλλη μεριά, πώς βλέπουν οι παοξίδες το θέμα Βελίδης ή Όλσεν. Είναι σημαντικό τι άποψή τους η ποδοσφαιρική. Βελίδης ή Όλσεν. Και το άλλο είναι, αν τελικά θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σαρλής. Εάν οι Ηρακλειδείς πρέπει να πούνε μπράβο τον Παπαθανασάκη, ο οποίος καλύπτει την εταιρεία του γιατί φοβάται, είναι ένα μικρό μαγαζί, μην τον κατασπαράξει ο μεγάλος, ή αν είναι κότα ο Παπαθανασάκης, όποιος πει κότα τον Παπαθανασάκη, να σκεφτεί ο ίδιος τι θα έκανε. Να πει και ο ίδιος, εγώ ρε θα έκανα να πούμε κτλ. Ο Σαρλής τη μαγιά του την έκανε. Τον Ηρακλή, σαν ΠΑΕ, δεν τον εκφράζει. Η Θύρα 10 δεν ξέρω αν έβγαλε ανακοίνωση, ενημερώστε με. Ψάχνω, δεν τη βρίσκω. Πάμε στον κόσμο, γιατρέ μου, και να δούμε τι θα βγει σήμερα. Ναι. Τι ψάρια να πιάσουμε. Καλά, πάμε εδώ. Ωραία. Καλημέρα, ναι. Έλα. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Γεια χαρά, φίλε. Θέλω να πω για τον Τούτον. Να πεις για τον Τούτον. Αυτό τον κολλημένο έχει πάει την ομάδα πόσους βαθμούς πίσω. Με βάζει εκεί το Λέοβατς το 1-200, αντί και καλά να τον κάνει παίκτη. Αυτό του φέρανε, ρε φίλε, τι να κάνει, εσύ ποιο θάμαζες. Και βλέπω τον Κοροβέση που τον είχε θάψει, αφού λέω τι είναι στην ομάδα μας, λέω αυτό. Ο Κοροβέσης, ναι. Και βλέπω να βγάζει μάτια το παιδάκι να πω. Ναι. Κατάλαβες, άρα στον ΠΑΟΚ. Άρα, ναι, ναι. Παίζουνε τα συμβόλαια, τα ακριβοπληρωμένα. Λογικό. Α, μπράβο. Και κάποια παιδάκια, τώρα έχει εκτεθεί, είτε με τον Μιστακίδη. Έχει εκτεθεί, γιατί ο Μιστακίδης είναι παικταράς, έτσι. Πες μου εσύ έναν που έφερε και είναι στο χώρια του Ροντρίγκης. Ο Κοροβέσης το ίδιο. Ναι. Τον είχε θαμμένο πόσο καιρό, τον έβαλε δύο παιχνίδια και βγάζει μάτια. Δηλαδή και θα μου ξαναβάλει τον Λέοβατς. Ποιο θα βάλει. Ποιο θα βάλει. Ναι. Έχει χάσει τον μπαλάκι, ο προπονητής το έχει χάσει τον μπαλάκι. Τελείωσε. Την έχει κάνει την ομάδα χταρμά, φίλε. Οπότε, ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Έτσι. Άλλη μια χρονιά που πάμε
Να μην πω που πάμε. Εντάξει, φίλε, πρώτο στην πόλη είσαι, να πούμε. Τι είμαι? Πρώτο στην πόλη είσαι. Εντάξει, πρώτο ήμουν πάντα και. Παραμένεις, τι. Τρέχω και δεν φτάνω. Τρέχεις και δεν φτάνει. Μα. Εντάξει. Όλσεν ή Βελίδης? Κοίταξε να δεις. Όλσεν έκανε ένα καλό παιχνίδι. Τι καλό παιχνίδι, να πάνω του πήγαιναν όλα. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Έτυχε και πήγαν πάνω του. Ναι. Έτυχε, εντάξει. Ανέβαζες Μελισσά, θα τρώγες 4 γκολ. Δεν πήγαιναν πάνω του Μελισσά, δηλαδή. Κοίταξε, 1-2 ήταν δύσκολα. Δύσκολα ήταν. Ποιο που ήταν δύσκολο? Πήγαν πάνω του, αλλά δεν τρώγες σωστά. Απάνω του δεν πήγαν. Στην πρώτη όμως γκέλα που γλίστρησε, τυχερός ήταν και δεν το φάγε. Αφού γλίστρησε, ρε φίλε. Εντάξει. Αφού είναι παρντάλο. Εντάξει. Yeah. Μέχρι τώρα δεν βγήκε. Ναι. Μάπα το καρπούζι. Μάπα. Αλλά ότι έκανε ένα καλό τσικό παιχνιδάκι προχθές το έκανε. Οπότε βάζουμε τον Όλσεν. Τώρα θα δούμε τον Βελίδη, μακάρι να βγει ο άνθρωπος. Τι να βγει ο Βελίδης? Ο Βελίδης είναι αρκουδόμαγκας. Φοβάσαι τον Βελίδη, ρε. Τρελός, ρε. Ο Βελίδης είναι αρκούδα, ρε. Μακάρι να μας βγει. Γιατί σε εμάς, όποιος έρχεται, δεν βγαίνει κανένας. Δεν βγαίνει κανένας. Έγινε, ρε. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Πολλή κουβέντα για τους θερματοφύλακες. Βέβαια. Και θέλω να πω δύο λόγια. Να πεις δύο λόγια. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα η θέση του θερματοφύλακα δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς, ούτε φύλαθλοι ξέρουν, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε προπονητές ξέρουν να διαβάσουν. Πολλοί προπονητές δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, όχι στον θερματοφύλακα δεν ξέρουν. Δύο προπονητές που από θερματοφύλακα δεν σκαμπάζουν, είναι ο ένας ο Αλέφαντος που δεν ήξερε ιδέα από θερματοφύλακα. Και ο άλλος ήταν ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης είχε 6 θερματοφύλακες. Δεν ήξερε. Να αξιολογήσει, δεν ήξερε, όχι. Ακριβώς, δεν ξέρουν να κρίνουν θερματοφύλακα. Το κριτήριο στο θερματοφύλακα, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι οι αποκρούσεις, οι καλές στιγμές. Το κριτήριο στο θερματοφύλακα είναι οι γκάφες και τα λάθη. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας θερματοφύλακας που πήγε στις μεγάλες ομάδες ή στο ΠΟΚ ή στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν υπάρχουν παιχνίδια που έπιανε τα άπιαστα. Θα σου πω εκατοντάδες παραδείγματα. Ο Τοχούρογλου θυμάστε έπιανε σε κάποια παιχνίδια. Κάποια αποκρούσεις στο γάμα μιλάμε. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Αν σε δύο Κυριακές σε κρεμάσει, τελείωσε το πανηγύρι. Θες μια σταθερότητα νικοπολιδιακή. Ναι. Ακριβώς. Και ας μην παίρνει 10. Ας παίρνει 9, αλλά την κάφα να μην την κάνει. Να μην κάνει την κάφα, ναι. Να σου πιάνει τα σίγουρα. Τα... Ο Γκαλίνοβιτς που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, θυμάστε, έπιανε. Στην Καβάλα, ναι. Πού είναι, εξαφανίστηκαν αυτοί όλοι. Μιχόπουλοι αυτά. Έκανες 2-3 γκέλες, τελείωσε. Δεν κάνεις. Λέμε τώρα για Βελίδη. Ο Βελίδης. Φυσικά είναι και καλύτερος από τον Όλσεν. Ο Όλσεν δεν κάνει μία. Ο Βελίδης είναι πολύ καλή περίπτωση για δεύτερο θεματοφύλακας. Είναι καλός, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να βγει και κάποια στιγμή παθαίνει blackout, τα τρώει Όρφιος. Τα έχει τα προσόντα τα άλλα πολλές. Είναι γρήγορος, βγαίνει, παθιάζεται, κάνει, είναι σκύλος. Συμφωνώ, είναι πολύ καλός για δεύτερος. Αλλά θεματοφύλακας, δηλαδή είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα τώρα, είσαι Δεκέμβριος. Για δεύτερος του Ρομπέρτο κάνει ο Βελίδης. Ακριβώς. Και είναι και πολύ καλός δεύτερος, ναι. Να πάρεις δηλαδή τον Ρομπέρτο, ένα σαν τον Ρομπέρτο και γυρνάς τον Βελίδη δεύτερο. Ναι. Πολύ καλό και να έχεις δεύτερο δεν και έδωσες. Πάει τελείως, δεν θες τίποτα. Είσαι πρόεδρος σου λέγω τώρα, εσύ Σαββίδης, καλά ο Σαββίδης δεν ξέρει. Κάποιος άλλος που ξέρει. Θεωρητικά σου ξαναλέω, σου φέρνουν 3 κασέτες από τον Τοχούρογλου. Ή από τον Γκαλίνοβιτς, τα καλά τα παιχνίδια. Μα δεν γίνεται να μην τον πάρεις άμα δεν ξέρεις. Λες αυτός τι βγάζει ρε παιδιά αυτός, Θεός είναι, φέρ τον εδώ. Θεός, φάει την πατάτα σε 3 αγωνιστικές, είσαι κανένα τελικό ή μη τελικό κυπέλου και του χρόνου ξανά. Αυτό είναι το πράγμα. Πόσα λάθη κάνει και τι γκέλες κάνει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή στον Άρη, πέρασα Παπαφλωράτη, αυτή ήταν καλή τερματοφύλακες. Δεν λέω. Χριστίδης και Παντιαράς δεν ήταν κανένας. Το πω ο Παπαφλωράτης, μπορεί να πήρε 9,5 σε κάποια προσόντα. Ο Παντιαράς όμως κάτω από το 8 δεν έπεφτε ποτέ. Τελείωσε, δεν έκανε γκάφα ο Παντιαράς. Με τίποτα. Ο Παπαφλωράτος είχε φοβερά προσόντα.
Αλλά στα μεγάλα παιχνίδια φοβόταν. Δεν ξέρω αν ήταν φόβος, πάντως ναι, έκανε γκάφες. Έκανε γκάφες. Από φόβο, όχι από έλλειψη προσόντων. Μπορεί, ναι, είναι ψυχολογικό αυτό φυσικά. Θυμάσαι τον Οικονομόπουλο, το πουλί που έλεγαν. Δεν τον πρόλαβα, όχι. Ναι, ξέρεις τι αποκρούσεις έκανε αυτό. Δεν τον πρόλαβα. Στον Ερυθρό Αστέρα, στο 4-1 που έφεγαν εκεί τους, μας έκανε και δύο γκάφες ακόμα και δεν ξανά έπαιξε μπάλα. Έφυγες. Τα λέμε. Δεν τους πρόλαβα αυτούς. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα ρε μεγάλε Κώστα. Τι γίνεται. Κλείσε το ράδιο, φίλε. Έλα, το κλείσα. Τώρα είναι καλύτερα. Καλύτερα, σε μεγάλο χώρο είσαι. Είναι λίγο μεγάλο. Τώρα. Έλα, πάμε, λέγε. Καλύτερα είναι. Καλύτερα. Εγώ είμαι ρακιδέας. Μπράβο. Ναι, δεν άκουσα την εκπομπή σου, τι έβαλες. Έβαλα, τελικά είναι ο Κώτα Παπαθανασάκης ή λογικός. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Κάτσε λίγο γιατί δουλεύω κιόλας εδώ. Έλα. Τι κόβεις κορδέλες, κόβεις, τι κάνεις. Όχι, δόντια κάνω. Α, είσαι εδώ το τεχνίτης. Μπράβο. Έλα ρε. Λοιπόν. Μην το κάνεις γιατί θέλω να πάω οδοντίατρο την άλλη εβδομάδα για καθαρισμό και με πιάνει φόβος. Αλλά καθαρισμός δεν είναι τίποτα. Σ' ακούω κιόλας και ήθελα να σε πω και κάτι. Επειδή προσέχεις την υγεία σου, προσέχω κι εγώ. Η ηλικία είναι περίπου ίδια όπως εσύ. Εγώ είμαι 50-51, 64 κι εσείς. Για πες. Λοιπόν, θα πίνεις το πρωί grapefruit, θα στείλεις 3-4 grapefruit στο στήρτη και θα πίνεις και θα παίρνεις πρώτα μισό κουταλάκι κανέλα. Ισορροπείται το ζάχαρο αυτό να ξέρεις κάθε πρωί. Δεν έχω ζάχαρο. Πάνω ένα ποτήρι. 0,8 έχω ζάχαρο. Δεν έχω. Μπράβο, καλύτερα, δεν πέρα, για να μην είσαι καθόλου. Mm. Ναι, δεν μου λες, προχθές είδα στο TV Μακεδονία το δικό σου το κόκκινο. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτός έτσι, ρε. Αυτός είναι σαν ακούδα, ρε. Είναι λίγο, το δείχνει και τηλεόραση λίγο. Τι είναι αυτό, δε. Αυτός ήταν οι άλλοι, ήταν η μονή, αυτός ήταν τρεις φορές από τους άλλους. Είναι λίγο, η κάμερα παίρνει και εμένα με δείχνει. Και πέραν αυτό, φορούσε μια μπλούζα. Τι μπλούζα είναι, από την Αμερικάνικη αγορά την πήρε. Δεν μπορώ να κρίνω στυλιστικά τον κόκκινο όταν εγώ είμαι χειρότερος στυλιστικά τον κόκκινο. Χειρότερος τον κόκκινο εσύ, αφού τρέχεις κιόλας εσύ. Όχι, εγώ στυλιστικά, κοίταξε. Εγώ κάποια πράγματα δεν τα έχω. Δηλαδή, το ντύσιμο. Ο πατέρας μου σχορεμένος ήταν τιτίζης. Είχε το κουστούμι του, είχε το ωραίο του το παντελόνι, είχε τα παπούτσια του τα ακριβά. Μπράβο. Τις κάρτες του, τα σόβρακά του πανάκριβα και τα λοιπά. Ο άνθρωπος στην τζίτα, να πούμε, οργανωμένος. Εγώ χιρπανές, κοντομάνικο, από τη λαϊκή, φόρμα, κάλτσα αμπίτας, τούμπα να πούμε 1970. άμα βάλω κουστούμι, γραβάτα αυτά και τα λοιπά. Όχι, ναι. Τσακώνομαι με τα ρούχα μου. Δεν μπορεί. Δεν είπα για κουστούμι. Μια μπλούζα φορούσε πορτοκαλί, μια κίτρινη, σαν καναρίνη ήταν. Ένα πράγμα να πούμε αλλού κίτρινη, αλλού άσπρη, ένα κάτι μουσια, κάτι αυτά. Παχύ. Πώς ήταν έτσι ο άνθρωπος να μου. Εντάξει, ρε φίλε, είναι γοητευτικός όμως. Είναι γοητευτικός, ναι. Είναι γοητευτικός, μάλιστα. Έχει γοητεία. Βέβαια. Τετράφιλ του λάπα είναι γοητευτικός. Το δείχνει κάμερα, φίλε. Α, το δείχνει κάμερα, μάλιστα. Άστο να με, άστο το κόκκινο τώρα, άστο να, εντάξει, στιλιστικά έχει το δικό του, τη δική του κουλτούρα, να πούμε. Ναι, καλά, βέβαια. Ωραίο. Τέλος πάντων. Αυτά, τι να σου πω άλλο. Τα λέμε. Ναι, για χαρά. Ραπτόπουλο λένε οι άλλοι σε γιατί προχθές δεν έβαζε τουλάχιστον τα έξω, μέσα. Εγώ λέω Βελίδης με 1000. Βέβαια Βελίδης. Γιατρέ, καπνίζω εδώ και 15 χρόνια 4 τσιγάρα τη μέρα, σταθερά. Θεωρείται θυσμός, λέει. Σίγουρα είναι ένας καπνιστής, δεν είναι βαρύς καπνιστής, είναι κατάσταση στους πολύ ελαφρύς καπνιστές. Δηλαδή εγώ που μπαίνω μέσα. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορώ να το κόψει, ναι, είναι θυσμός. Ναι. Δηλαδή εγώ αν πίνω ένα ποτήρι κρασί κάθε μέρα, συνέχεια, είμαι θυσμένος στο... για εμένα ποτήρι όχι, κρασί. Όχι, δηλαδή, αυτό είναι και στα πλαίσια θεραπευτικού δοσολογικού σχήματος, να το πω και έτσι. Μάλιστα. Κάνει καλό. Ναι. Έτσι μου είπε ένας. Δύο ποτηράκια στον άντρα και ένα ποτηράκι στην γυναίκα. Ναι. Κόκκινο, έτσι. Κόκκινο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. ΑΕΚΤΖΙΣ από Γιάννενα, φοιτητής, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Έμαθα, έκανε επανάσταση ο Ηρακλής για 2 ώρες. Την τρίτη ώρα την πήρε πίσω. Κατάλαβες. Εντάξει. Έχω εδώ κάτι φίλους Ηρακλειδείς, θα ενοχληθούν πάλι με τα σχόλια αυτά. Όχι ρε παιδί μου, εμένα μ' άρεσε ο Σαρλής. Εμένα μ' άρεσε ο Σαρλής, αλλά μου το χαλάει ο Παπαθανασάκης τώρα, κατάλαβες. Οποιοσδήποτε αντιδράει απέναντι σε αυτό το ελληνικό σύστημα στην ΕΠΟ,
στα όσα συμβαίνουν, στα τεκτενόμενα κτλ. Και οποιοδήποτε βγαίνει και βγάζει αυτή την περίοδο μια ανακοίνωση, μας βρίσκει υπέρ του. Δεν είμαστε ποτέ κατά του. Είστε λοιπόν υπέρ του Σαρλί. Βέβαια, ναι, εννοείται. Εμείς θα πάρουμε την ΕΠΟ, θέλουμε, δεν το είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, αν διώξει ο Παπαθανασάκης το Σαρλί, του πει ο Μαρινάκης, κοίτα να το διώξει αυτό να κτλ. Το μπαίνετε στην ΑΕΚ εσείς, θα πάτε να τον πάρετε στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Έχουμε εμείς τα κατάλληλα άτομα, πέρα από τον Μπάκεβιτς, όλοι οι υπόλοιποι μέσα στην ομάδα είναι κατάλληλοι να ελέγξουν το παρασκήνιο. Χθες είχε αυτό το γάβρο, και αυτός είναι μαρινακικός ο γάβρος που ήρθε. Είναι μαρινακικός. Πω, μιλάμε, είχα βρει 15 αφορμές να πάρω τηλέφωνο, έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Πω, βγήκε και ο άλλος ο γάβρος στην Ερυθρόλευκη Τούμπα να με ξαναπαντήσει ότι είμαι από αυτούς που μιλάνε μετά από 2-3 μήνες, γιατί για μένα έλεγε. Εν τω μεταξύ ακούνε την εκπομπή 15 φίλοι μου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Εγώ από τη μέρα που χάσαμε από τον Ολυμπιακό, εκείνη τη μέρα, μετά από 5 λεπτά φώναζα και για τον γκολφ φάουλ που βάζει ο Μποτία που κάνει το 1-0 και για τη διαιτησία που είχε ο Ολυμπιακός εκείνη τη μέρα. Ναι. Βέβαια θέλω να θέσω γενικότερα ένα ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Ναι. Μας λέει ότι έφαγα το τάλιρο εγώ από τον Ολυμπιακό, άρα ότι δεν είμαι καλύτερη ομάδα, άρα δεν είμαι τόσο ποιοτική. Το 7-8 που αυτός έφαγε 4-0 μέσα στο ΆΚΑ από εμένα. Πώς το λένε εγώ, γιατί δεν παραδέχεται ότι ήμουν καλύτερη ομάδα. Εγώ λέω το κριτήριο ότι το πρωτάθλημα δεν το κρίνει μόνο ένας αγώνας. Το πρωτάθλημα κρίνεται συνολικά από όλους τους αγώνες. Εγώ το 7-8 που είχα καλύτερη ομάδα δεν το πήρα το πρωτάθλημα, ανεξαιρέτως ότι έγινε με την υπόθεση Βάλνερ. Μάλιστα. Αυτός φέτος, εγώ λέω ότι. Και ας με είχε κερδίσει και 100-0. Το πρωτάθλημα στο στέρισε ένας παοξής τότε, φίλε, ο Γκαγκάτσης. Εντάξει. Και ναι, όχι, πώς το λένε, δεν κρίνω το ποιος μου στέρισε το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι το πρωτάθλημα κρίνεται. Το πρωτάθλημα στο στέρισε ο Γκαγκάτσης, ο παοξής. Ναι, εσένα εξή. Θα έρθω και στον ΠΑΟΚ τώρα. Θα έρθω και στον ΠΑΟΚ. Για τον αγώνα τώρα της Κυριακής. Και να θέσω και ένα δίλημα στους γάβρους. Που με είπαν ότι ο αναπτήρας δεν ήταν τίποτα που έπεσε μέσα, ήταν ένα απλό αντικείμενο. Θέλω να δω άμα θα έρθουν στο ΆΚΑ με 60.000 αεκτζίδες μέσα και πετάνε όλοι από έναν αναπτήρα μέσα, να δούμε τι θα βγουν να πούνε εκείνη τη μέρα. Γιατί μας το έβαλαν πολύ, πολύ light το φαινόμενο. Πρέπει να, πρέπει να πάρει ο Κοντονής τώρα μέρος στο κόλπο με τον αναπτήρα, να δούμε τι θα πει. Ναι. Θα τον δούμε και αυτόν. Αργοκίνητο καράβι. Να πω και το άλλο τώρα που θέλω για τον αγώνα της Κυριακής. Για μένα το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει καθαρά και μόνο για το γόητρο. Να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Θα προτιμούσα μια άνετη νίκη κυρίως στα play-off. Τώρα εμένα και κυρίως με ενδιαφέρει, γιατί στην παρέα μου έχω 5 ΠΑΟΚτζίδες, 6, οι οποίοι άμα χάσουν από τον ΠΑΟΚ θα με πάρουν τηλέφωνο και θα με ζαλίζουν. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας, να τον κερδίσουμε προφανώς. Θέλω για να τους παίρνω τηλέφωνο να τους ζορίζω. Από εκεί okay, δεν έχει okay, okay. Δες λίγο η θύρα, δέκα, έβγαλε ένα κείμενο. Δεν έβγαλε ακόμα. Να δώσω χαιρετισμούς θέλω στο φίλο μου τον Δημήτρη και στο φίλο μου τον Γιάννη. Mm-hmm. Και να πω και λίγο κάτι στον γιατρό εκεί πέρα θέλω. Το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα, γιατρέ. Ναι. Διαβάζω. Το μεσημέρι κοιμάσαι. Καθόλου, όχι. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί όμως? Το πρωί ξυπνάω ανάλογα. Άμα έχω μάθημα 8 η ώρα. Άμα δεν έχω μάθημα κατά τις 10. Και το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, τι ώρα ξυπνά. Κοιμάσαι, συγγνώμη. Τι ώρα κοιμάμαι? 2-3. Και μπορεί και 4, μπορεί και 5. Ναι. Αντέχεις δηλαδή με 2 ώρα ύπνο? Πέφτεις δηλαδή να κοιμηθείς και δεν σε πιάνει ο ύπνος? Ας πούμε τώρα που έχω και εξεταστική σε λίγο καιρό που αρχίζω, μου έχει τύχει να δίνω 3 μέρες συνεχόμενα και να το έχω κάνει και άϊπνος. Μήπως από στρες? Εντάξει, όλη την περίοδο από στρες, γιατί άμα το είχα μόνο στην εξεταστική θα το εξηγούσα. Ναι, ίσως θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Ναι, να κάνεις. Διαβάζεις τίποτα, εντάξει, δηλαδή. Και νομίζω σε νεαρά άτομα. Εγώ με λίγο μη κοιμάω, κοιμάμαι αμέσως, να πούμε. Ναι. Να διαβάζω όλη τη μέρα μαθηματικά. Δεν μπορώ να διαβάζω και άλλα πράγματα. Αδικουράζομαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν γίνεται με τίποτα. Καμιά γκόμενα έχεις? Όχι, δεν έχω. Άμα βρεις μια γκόμενα και την πυροβολήσεις κάνα δύο φορές, ξέρεις πως θα κοιμηθείς σαπουλάκι, να πούμε. Λες 100%. Θα ακολουθήσω την τακτική άμα. Για όρμα, να πούμε. Για χαρά. Άμα την πυροβολήσεις κάνα δύο φορές, ξέρεις πως θα κοιμηθείς σαπουλάκι. Γιατρέ, εσύ τι λες που είσαι ειδικός? Είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη. Καλημέρα, φίλε, ναι. Φίλε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ηρακλειδέας είμαι εγώ, καταρχάς. Μπράβο.
Επαναστάτης ή... Άκου λίγο να σε πω. Ο Σαρλής καλά δεν τα είπε. Ο Παπαθανασάκης τι έκανε, άσε το Σαρλή. Καλά δεν τα είπε ο Σαρλής. Ποιο είναι το πρόβλημά σου και εσύ, τι λες ότι θα μας σώσει, θα πεις τον Αλέφαντο, δηλαδή έχεις διασυνδέσεις εσύ, τι εννοείς να. Ωραία πουλάκι μου, βγήκε ο Σαρλής. Ε? Ναι. Χαλάρωσε λίγο, τι, πουλάκι μου, χαλάρωσε. Τι λες να, τι λες δηλαδή. Κάτσε, κάτσε να μιλήσουμε με ελληνικά. Βγήκε ο Σαρλής και είπε αυτά τα πράγματα. Καλά δεν τα είπε το παλικάρι, να πούμε. Καλά να ούμε το είπε το παλικάρι, αλλά ο κύριος Παπαθανασάκης να ούμε, λέει δεν με εκφράζουν εμένα αυτά να ούμε. Εσύ τώρα δηλαδή τι θα πεις δηλαδή στον άλλο να, που έλεγες να πάρεις τηλέφωνο να ούμε. Ο άλλος βγήκε εντάξει, κότεψε. Ε, αυτό λέω, κότεψε. Καλά έκανε. Κότεψε δε. Δίκιο δεν έχει ο Σαρλής όμως. Ρε πουλάκι μου, δίκιο έχει ο Σαρλής, ο άλλος κότεψε όμως. Ε, ναι, τώρα δηλαδή εσύ τι τηλέφωνο έλεγες θα πάρεις δηλαδή στον Αλέφα. Να σε σώσω ρε πουλάκι μου, μη θυμώσει ο χοντρός και σε κατασπαράξει. Τι θα μιλήσεις εσύ βρε που θα με σώσεις. Βρε θες να πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να σε σώσω ή δεν θέλεις τώρα. Σιγάρα να μην σε δώσουμε και χατζηλικάκι που θα μας σώσεις βρε κιόλας βρε. Θες να πάρω εγώ τηλέφωνο με την καλή μου την καρδιά. Άκου, άκου, δηλαδή μην το παίζεις τώρα για να κάνεις δηλαδή νούμερα. Είπαμε ρε φίλε να ούμε. Βρε όχι να ούμε, άκου εδώ. Ο άλλος θύμωσε έμαθα. Πήρα δηλαδή τι θύμωσε αυτός βέβαια. Μα θύμωσε πουλί μου αυτός χατό. Θύμωσε αγόρι μου γλυκό, θύμωσε ο χοντρός. Άμα θυμώσει ο χοντρός, τι να κάνω εγώ τώρα. Να υπέμβω μέσω του... Θυμώνω και εγώ όμως. Εσύ και να θυμώσεις φίλε. Δεν, δεν πιάνει. Θα σκώ άλλο μέσα. Μη με πουλάσαι με ένα τρέλα τώρα. Δηλαδή, άμα θυμώσεις, τι θα κάνεις εσύ. Εγώ θα πάρω το δικανάκι, Ραυτόβουλε. Ναι, ναι. Θα πάρεις το δικανάκι και το βάλεις στο κολανάκι. Άντε, επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Εγώ αύριο θα περνάω στη Τούμπα. Νάτος. Τι γίνεται. Ναι. Καλησπέρα και στο γιατρό που έχει δίπλα σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια σήμερα. Καταρχάς. Αυτός ο εκτής τι έτοιμε να παίρνει τηλέφωνο τώρα, τον έχουμε ρίξει 10 εξάρες στην ιστορία του, βγαίνει και μιλάει ακόμα, δεν τρέπεται λίγο. Και αυτός έριξε εξάρα ρε φίλε. Με αυτός με έριξε, εγώ τον έχω ρίξει 15 όμως στην ιστορία. Πόσες 15 εξάρες έριξες μόνο και εσύ, πότε. Τελευταία ήταν τότε που ήταν η πρώτη μέρα. Με τον Παθιακάκι τότε στο κύπελο τον έριξες, έξι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτι ακόμα, έκανε μια ερώτηση λέει προς τους γάβρους ο εκτής, εγώ τον κάνω μια άλλη ερώτηση. Και εσένα ακούσαμε τις απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν. Ποια είναι η μεγαλύτερη έκθεση με αγάλματα στον κόσμο. Η μεγαλύτερη έκθεση με αγάλματα στον κόσμο. Κοίταξε, είναι όλες είναι συμμετείχες σε μία. Η άλλη είναι ο Μπερμπάντο. Όχι, όχι, λάθος. Να σου απαντήσω. Απάντησε. Το ΆΚΑ είναι Κωστή. Το ΆΚΑ γιατί, φίλε. Το ΆΚΑ γιατί πέρυσι στον ημιτελικό κυπέλου 60.000 αγάλματα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ρε εσύ, μια ομάδα β' εθνικής. Σου βγήκε η ψυχή. Όχι, σου βγήκε η ψυχή σε διπλούς αγώνες να την κερδίσεις και μιλάς για 60.000 αγάλματα. Στο 89 με το δέλα να κοιμάται, να μην βάζει τρίτο στόπερ, να σου κλείσει εκεί τον κεντρικό άξονα. Άλλη καραμέλα αυτή τώρα με την Β' και Α' Εθνική. Σε κάποια μάτς μας λέγανε ότι έχουν, βασικά φέτος μας λέγανε ότι πέρυσι στη Β' είχαν ρόστερ Α' Εθνικής και όταν φέρανε τον ένα σοκαρισχάκι πέρυσι με μας στο κύπελο, ξαφνικά έγινε ομάδα Β' Εθνικής. Πάει αυτό. Ένα άλλο. Εχθές και ένας γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παναθηναϊκός ο γιατρός που είναι. Δεν ξέρω ναι, ναι, ο Σπύρος, ο Σπύρος, ναι, βέβαια. Και είπε για τον Ολαϊτάν που άφησε τον ανεχμές ότι είναι το παρήμα τον Ολυμπιακό. Όχι, μπορεί να αποδείξει ιατρικός ότι αυτό που είπανε στον Ολυμπιακό δεν ισχύει. Μπορεί να το αποδείξει ιατρικός ο γιατρός. Επωνύμως μου είπε. Αν το τραβήξουμε το θέμα, έτσι είπε ο γιατρός. Να το απαντήσω. Εγώ γιατρός δεν είμαι να ξέρω τι και πώς και τα λοιπά. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις να πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, άκουσα με, επειδή έχω φίλο που μένει Βέρεια και ο πατέρας του ήταν στη διοίκηση της Βέρειας τότε, μου είπε ότι όταν έγινε μεταγραφή του ο Λαϊτάν στον Ολυμπιακό, ο Λαϊτάν από τη Βέρεια ακόμα έχει ιστορικό στο ιατρικό του φάκελο με προβλήματα στην καρδιά και όταν χρησιμοποιήθηκε τον deal του Ολυμπιακού με τη Βέρεια, ο τότε Αρβανιτίδης πρόεδρος της ομάδας έκανε να μην πω τη λέξη γιατί είμαστε και στον αέρα τώρα και υπάρχει το σουρού και ξέρεις. Σωστό. Έκανε την εξής, κατάλαβες τι εννοώ, να αφαιρέσουν το τάδε χαρτί που υποδεικνύει ότι ο παίκτης έχει καρδιακά προβλήματα. Αυτό το λέω, όχι το βγάζω το μυαλό μου. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πώς το λένε τον άνθρωπο,
να το κάνει καταγγελία. Ανώνυμα, δεν ξέρω τώρα ο Αρβανιτίδης τι έκανε, αλλά να πει ο φίλος σου πώς το λένε τον μπαμπά του στην διοίκηση της Βέρειας, και άμα θέλει εκείνος επώνυμα να το καταγγείλει, εγώ εδώ είμαι με τον Μπούζο να πούμε, να το λάβουμε το έτσι, γιατρέ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατρέ? Πολλά αυτά για κάπνισμα έχουμε, γιατρέ. Διάλειμμα, λέει ο Γιάννης Χιλιτίδης. 2-31-090-90-90-955-54-340. Δίνουμε δύο καπνίσματα κόψιμο με βελονισμό από τον Γιάννη τον Πανιώτη, τον φίλο μας, τον γιατρό, τον παθολόγο, ο οποίος είναι στην Εγνατία 63 στον έκτο όροφο. Ωραίος. Με τηλέφωνο. Ναι. Σαυροκοπιέ το τηλέφωνο τι? 2-31-082-400. Πάμε. Ένα μήνυμα λέει, γιατρέ, ο πόνος στους κροτάφους. Παρένθεση, κεφαλαλγία υποτάσσεται. Υποτάσσεται, ναι. Τι είναι αυτό? Μια μορφή κεφαλαλγίας. Το υποτάσσεται τι είναι? Έτσι ονομάζεται. Α. Είναι ένας διάχυτος πόνος. Εδώ στα μηνύγκια που λένε εδώ. Και κροτάφους, σαν μια ζώνη πιάνει δηλαδή. Μέτωπο, ναι. Κροτάφους έως και πίσω, το πίσω μέρος. Από τι οφείλεται αυτό τώρα, πώς γίνεται? Συνήθως κάποιοι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί. Ψυχική διάθεση του καθενός. Δεν έκανα το. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Αυτή η κάθε αρρώστια που λέμε ψυχική κατά διάθεση. Κατάθλιψη, ναι, κάποιοι παράγοντες. Δηλαδή μπορεί να πούμε τη διάθεσή μου να αρρωστήσω. Σαφώς. Δηλαδή γι' αυτό ανέσυτος δεν. Ο ανέστητος δεν αρρωσταίνει. Σαφώς. Γι' αυτό η ανέστητος. Έχει ένα προβάδισμα. Μπορεί να αρρωστήσει κι αυτός, όχι όμως. Όχι όμως όπως εμείς. Τόσο συχνά ίσως. Τόσο συχνά ίσως. Ναι, ο βελονισμός αποτελεί μια απόλυτη ένδειξη. Αν δεν έχει βρει. Γιατρό, ο βελονισμός σε κρίσεις, ναι, πανικού και αγοραφοβία έχει αποτέλεσμα. Και εδώ, σε ψυχικές διαταραχές δηλαδή. Η αγοραφοβία είναι ο φόβος να βρεθείς με άτομα. Ναι, σε δημόσιους χώρους. Στο πούλμαν μέσα και τα λοιπά. Και σε έξω, όταν υπάρχει σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά. Αυτό αγοραφοβία είναι ή κλειστοφοβία? Αγοραφοβία. Να εκτεθείς δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους που έχει πολλά άτομα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, στο λεωφορείο μέσα που έχει κόσμο, ναι, κτλ. Ναι, όπου έχει πολύ κόσμο. Αερόπλανο μέσα κτλ. Ναι, σίγουρα όχι. Πώς το βοηθάς εκεί, γιατρέ? Εκεί κάνουμε άλλο. Θέλει και συνδυασμό. Όχι καθόλου. Εμείς κάνουμε βελονισμό. Είναι άλλο πρωτόκολλο που αφορά το αντιστρες και η κρίση πανικού. Ενώ η κεφαλαλγική υποτάσση είναι στο πρωτόκολλο των κεφαλαλγιών. Άλλο για μικρανή, άλλο για κεφαλαλγική υποτάσση. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον στο ιατρείο πάνω από 90-95% επιτυχία. Ραψάρεσε, λέει ο Σαρλής, αλλά άμα το έλεγε κάποιο στον αέρα, ξέρει τι θα έλεγε. Κόψτον, δεν υποθετούμε, είναι μηνύσιμο. Τώρα που δεν σε καίει, λέει, λαλίστα το σε βλέπω. Ωραίο. Ο 248. Μα εγώ σου λέω αν μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε. Και κάτι άλλο. Το Σαρλί τον αδειάζει η ΠΑΕ Ηρακλής. Το θέμα είναι τώρα, ο ίδιος ο Σαρλής, σαν φυσιογνωμία, θα πρέπει να παραιτηθεί. Λογικά αυτό λέει η ιστορία. Παρατούμε, κύριε, γιατί δεν με καλύπτεις. Επίσης, μπορεί να τον διώξουν κιόλας, γιατί μπορεί να πει ο Μπρουτόταυρος κάτω, διώξτονα. Να ρωτήσω εγώ τι υπάλληλος είναι ακριβώς. Είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να πει δηλαδή ο Παπαδανασάκης, εγώ δεν είναι στο διοικητικό μου συμβούλιο και ας μην είναι εξοκοινοβουλευτικός, μπορεί να λέω ότι θέλει, δεν με εκφράζει εμένα αυτό, ανήκει στους οπαδούς, εγώ με αυτούς δεν έχω ας πούμε σχέση και τα λοιπά, έχουν την άποψή τους μάλλον, εγώ έχω τη δική μου κτλ. Πάντως καλύπτει, φοβάται φαίνεται ο Παπαδανασάκης, γιατί σου λέει δεν μπορώ να τα βάλω με το θεριό. Ο Ρωμάνος έλεγε μπορώ να τα βάλω με το θεριό να πούμε κτλ. Και ο πρόεδρος τώρα λέει δεν γίνεται να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μίτσο Ηρακλειδέας. Γεια σου. Τι έγινε? Καλά εσύ? Καλά φίλε εσύ. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει ότι έχουν χωρισεί στην Ελλάδα στα δύο, όπως ψηφίσαν κιόλας για πρόεδρο τη Super League, δεν ξέρω τι ψηφίσαν εκεί πέρα. Είναι από τη μία ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και από την άλλη ο Ολυμπιακός με τους υπόλοιπους. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται στις ομάδες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν. Το Σαρλί να το διώξουν δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση. Αν απαιτήσει ο άλλος από κάτω δεν ξέρω. Εντάξει, δεν νομίζω γιατί μετά θα έχει πρόβλημα με τον κόσμο. Γιατί ο Σαρλί είναι και πολύ καιρό. Δεν είναι στον Ηρακλή. Δεν πήγε τα τελευταία 1-2 χρόνια στον Ηρακλή. Ο Σαρλί είναι πολλά χρόνια στον Ηρακλή. Νομίζω θα έχει πρόβλημα μετά με τον κόσμο. Θα το πει του Ηρακλήδη ο Παπαθανασάκης. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μας ρημάξει αυτός εδώ. Θα μας κατατοποντήσει, ναι. Θα μας. Κάνει, θα μας ράνει. Κοίταξε, αν δεις και έτσι πως ψηφίσαν και για πρόεδρο της Super League. Εδώ ρε φίλε, να σε πω κάτι.
Εδώ ολόκληρο πάω και δεν βγαίνει να μιλήσει. Να μου. Βάζει το Θωμαίδη εκεί πέρα, μπροστά, ξέρω εγώ, μέσα στο Skype βγαίνει ο Θωμαίδης και τα λέει. Ο ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται πουθενά στην πόλη. Δεν κάνει καμία επανάσταση ο ΠΑΟΚ να πει ρε παιδιά, το σκίσμα του κάνουμε έτσι. Χαλαρά. Εάν ο ΠΑΟΚ είναι χαλαρός τώρα, ο Ηρακλής τι να κάνει. Πιο χαλαρά και φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ είναι κιόλας σε άλλο στρατόπεδο έτσι όπως έχουν χωριστεί στα δύο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνονται οι ομάδες. Αλλά δε, τώρα ο κόσμος στη Ηρακλή δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, αν ήταν να φιλήσει δαχτυλίδι που λένε, θα το είχε κάνει πιο πριν. Έχει πέσει τώρα τόσα χρόνια, ήταν σε Δέλτα Γάμα Εθνική. Δεν νομίζω ότι τώρα θα θέλει ο παδός να τα έχει καλά με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού ή με οποιαδήποτε πρόεδρο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι εκφράζει τον κόσμο. Πάντως, αν ο παδός ο Σαρλής θεσμικά. Σαν οπαδός, με ονοματεπώνυμο, βγήκε και είπε για το Μαρινάκι. Θεσμικά κάποιος οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ ή του Άρη βγήκε να πει. Όχι, βγήκε και το είπε επώνυμο. Το είπε επώνυμο ο Σάρλης. Είμαι οπαδός του Ηρακλή, έχω θεσμικό πόστο, ας πούμε, και λέω ότι αυτό και αυτό και αυτό. Και θα έπρεπε και οι οργανωμένοι οπαδοί των άλλων ομάδων πλην Ολυμπιακού να βγάζουν μια ανακοίνωση στήριξης στο Σαρλή. Αλλά ναι. Ο Σαρλή, σαν του Μπιώτη που είναι και άμυαλο σαν και εμένα, στο τέλος θα πεθάνει μόνο στον πάρκο τα Ιδαράπη. Κανένας δεν θα είναι γύρω του. Πιστεύω θα βγάλει, τουλάχιστον του Ηρακλή πιστεύω θα βγάλει. Σίγουρα ο κόσμος του Ηρακλή είναι με το μέρος του Σαρλή, πιστεύω, με την άποψή του. Έτσι πιστεύω, πιστεύω και εγώ. Θα βγάλουν και ανακοίνωση. Πιστεύω ότι πρέπει να βγάλει θύρα 10 ανακοίνωση για το Σαρλή. Μέχρι τώρα νομίζω δεν βγήκε από ό,τι είδα. Αλλά θα εντάξει. Πρέπει αυτές οι οποίες λέω εγώ είναι κοτάρες, οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων, γιατί είναι κοτάρες, το είπα και το μεσημέρι. Γιατί κανένα σύνδεσμο φιλάθλων δεν έβγαλε ανακοίνωση στήριξης στους οπαδούς του Παναθηναϊκού της θύρας 13. Είναι κοτάρες. Ναι. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Και περιμένω τώρα στο Σαρλί επάνω να βγάλει πρώτα φυσικά η θύρα 10, η οποία είναι αντιπροσωπεύει τον Σαρλί, αλλά και οι οργανωμένοι οπαδοί των άλλων ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, που είναι μπράβο ρε φίλε, πήπες και κάτι να πούμε και μας εκφράζει. Εγώ άλλη περίπτωση. Αλλά πού να βγάλουν οι κοντάρες, δεν βγάλουν. Εγώ λέω αν θα βγάλει μόνο του Ηρακλή. Εγώ άλλη περίεργη, ο Ραπτόπουλε του Ηρακλή θα βγάλει, πιστεύω, και υπέρ του Σαρλή. Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στη δίκηση του Ηρακλή δεν ξέρω ποια θα είναι. Αν δηλαδή δεν το σχολιάσει καν και απλά υποστηρίξει του Σαρλή, αν σχολιάσει και τη στάση της ΠΑΕ, ας πούμε του Προέδρου, του Προθανασάκη. Επειδή γνωρίζω πράγματα, θα σου πω τούτο. Ότι οι οργανωμένοι του Ηρακλή είναι δυσαρεστημένοι από τον Παπαθανασάκη, αλλά για το καλό της ομάδας κάνουν λίγο μόκο. Ναι, εντάξει, αυτό υπάρχει και στο κλίμα. Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα ότι δεν πάνε σε ευθεία επίθεση, αλλά είναι δυσαρεστημένοι. Τον ευχαριστούν μάλλον, αλλά πιστεύουν ότι μέχρι εκεί μπορεί. Αυτοί θέλουν κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το κλίμα. Έχεις δίκιο. Έγινε. Καλή συνέχεια. Ναι. Τα λέμε. Έλα. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε κύριε, κλείστε το ραδιόφωνο κύριε. Δεν έχω ραδιόφωνο, έχω ίντερνετ το χαμηλό. Κλείστε το ίντερνετ καλύτερα τότε. Ναι. Ωραία, ναι. Μπράβο. Είμαι από Κοζάνιδα, σας ακούω από ράδιο. Μας ακούτε από το τηλέφωνο, ωραία, ναι. Όχι, από το ίντερνετ, εντάξει. Από το ίντερνετ, ωραία, ναι, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος που πήρε προηγουμένως ο Ολυμπιακάκες, ναι. Αυτό που είπες ήταν πολύ σωστό. Παίζατε με μία ομάδα, είμαι αεγγής. Παίζατε με μία ομάδα. Β' εθνικής. Σε διπλούς ναι. αγώνες και στο 90 πήρατε ναι. πρόκριση από λάθος του Δέλα. Ακριβώς. Λοιπόν, πέστε του κύριου αν ακούει. Ακούει. Α, ναι. Τι τον κάναμε μέσα στο Καραϊσκάκης. Στο 1-1. Ναι. Ρόμπα τον έκανες. Ρόμπα και βγαίνει και μιλάει. Μιλάει ρε φίλε. Με μια ομάδα β' εθνικής. Μιλάει ρε φίλε, τι να κάνω, ποδοσφαιρικά μιλάει. Και τελικά, δηλαδή για 1-2 λεπτά πήραν την πρόκριση. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μιλάει για μια ομάδα με παιχτάκια. Όχι, 50 εκατομμύρια budget έχουν αυτοί. 5 εκατομμύρια ανάθεμα και αν έχουμε 5 εκατομμύρια εμείς. Πού να έχετε με το κινητό τσικούν, λέμε τον. Αυτό λέω κι εγώ. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 47. Θα προλάβεις να δεις το γήπεδο της ΑΕΚ.
Είμαι από Κουζάνη, δεν έχω, έχω δει έναν αγώνα μόνο, Καστοριά ΑΕΚ, δεν είδα άλλον αγώνα, δεν προλαβαίνω. Άλλο λέω ρε. Τι? Το γήπεδο της ΑΕΚ, λέω, το καινούργιο που θα γίνει, θα προλάβεις να το δεις ή θα σε, στα κημητήρια Κοζάνης θα είσαι? Όχι, γιατί να μην το προλάβω? Λες θα το προλάβεις δηλαδή? Α, το προλάβω, ναι. Μάλιστα. Σε ένα-δύο χρόνια πιστεύω ναι. Γιατί εγώ που είμαι συνομήλικό σου, αυτό το μετρό δεν θα προλάβω να το δω. Τώρα αποκάλυψες το και χρονολογίες. Είσαι και καπνιστής βλέπω. Πολύ. Το κατάλαβα εγώ. Πάρα πολύ και ακούω και το γιατρό. Ναι. Το ένα πακέτο που λέει ο γιατρός είναι λίγο. Εγώ ο παθιασμένος, ο καπνιστής. Εσύ είσαι παθιασμένος. Ναι. Εγώ είμαι πιο πολύ. Εγώ είμαι στα 2,5. 2,5. Ναι. Και περιμένεις να δεις το γήπεδο της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, πλάκα σε κάνω, σε πειράζω. Σε πειράζω. Μία ελπίδα έχουμε. Δεν μου λες μέσα στην Κοζάνη είσαι? Όχι, από χωριό. Ποιο? Άνω Κόμι. Άνω Κόμι. Άνω Κόμι. Ναι. Ωραία. Καλά είναι εκεί. Έχεις γνωστό από Κοζάνη? Είχα ένα συμπαίκτη, παίζαμε στους εραστέχνες του ΠΑΟΚ, τον Παρασκευά, τον Δημήτρη, το ξέρεις? Παρασκευάς υπάρχει επίθετο εδώ, ναι. Ναι, ένα γαϊδούρι μέχρι για πάνω, όμως χάρη ήταν. Καλός, ωραίος παίκτη, έπαιξε τρίκαλα β' εθνική, α' εθνική τρίκαλα, ήταν ωραίος παίκτης, χαφ. Ήταν λίγο αργός εδώ Γκαρσία, αλλά ήξερε 500 τόνους μπάλα. Ναι, εγώ σου λέω είμαι εξής, αλλά θα σας ακούω πάντα. Καλά ξεκινήσεις. Έχω και ένα παράπονο. Να το ακούσω το παράπονο και να κλείσουμε με το παράπονο. Έλα. Ναι. Από Πτολεμαϊδα, επειδή δουλεύουμε μέσα ορυχεία. Μέσα, ναι. Από Πτολεμαϊδα βάζουν μόνο 2 με 4 το πρόγραμμά σας. Τίποτα άλλο. Μετά δεν βάζουν τίποτα άλλο. Είσαι. Τίποτα άλλο δεν βάζουν μετά. Όχι, μόνο τραγούδια. Καλώς. Καλή δουλειά να έχεις. Να προσέχεις. Δύο με τέσσερις ακούω εσένα και τον Κόκκινο. Και τον Γορίλα. Έγινε. Σε φιλώ. Καλό βράδυ. Καλή δουλειά αύριο. Να είσαι καλά. Ωραίος. Γιατρέ. Ωραίος. Ναι. Γιατί του Θωμαίδη του έκλεισε την εκπομπή τόσα χρόνια. Γεια σου Σαρλί Παλικάρι. Χίλια χρόνια περηφάνεια. Ο 959. Πιστεύω φίλο ότι ο Λεζίνο θα βοηθήσει. Να πω ότι ο Σαρλής λέει δεν φεύγει, είναι τρελός. Και η ανόλευκη Μαρτίου. Ρε είναι του ποιότητα ο Σαρλής. Γειτονάς μου. Είναι τρελός. Εκεί είναι σαλεμένοι περισσότεροι. Του ποιότητα. Παλιός. Α, σας φάγου φάνες. Δεν μασάει, είναι για δέσιμο. Ο Παπαθανασάκης που είναι από το Μόντρεαλ. Έκανε να πούμε πίσω. Πολιτισμένος. Εμείς είμαστε αλλιώτικοι. Έχει όμως του ποιότητες και του ποιότητες τώρα. Είναι ο Σαρλής του ποιότητες, είναι και ο Κόκκινος. Η μέρα με τη νύχτα να πούμε. Ο άλλος είναι παλικάρι και ο άλλος το φοβάται. Για κάνω. Καλημέρα κύριε. Ναι, γεια σου Κωστή. Έλα. ΑΕΚΔΙΣ από Σάμον τηλέφωνο. Κερκετέα μεριά. Δεν σε κατάλαβα. Από Κερκετέα μεριά λέω. Από Καρλόβαση. Είμαι φοιτητής. Α, μάλιστα. Έχω ανέβει σε εκείνο το βουνό, γι' αυτό σε ρωτάω. Καλησπέριζα και τον γιατρό. Ωραία, καλησπέρα φίλε. Καταρχάς να σου απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσες. Ναι. Όλσεν ή Βελίδης. Προτιμώ σίγουρα Βελίδη. Την Κυριακή. Ναι, εννοείται. Ναι. Το επόμενο ερώτημα που είχε θέσει ήταν μεταξύ αν ο Παπαθανασάκης είναι λογικός ή τρελός. Ναι. Σαφές ήταν λογικός με αυτό που έκανε. Γιατί πιστεύω ότι σαν παράγοντας δεν είναι παράγοντας καταρχάς. Δεν έχει τη δύναμη καθόλου μου στο να ανταγωνιστεί το Μαρινάκι. Ποιο Μαρινάκι να ανταγωνιστεί, ρε? Κατάλαβες πόσο λέω, ρε. Ναι. Από ποδόσφαιρο δεν έχει και πολλά να δείξει. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι για τον Γαύρο που τηλεφώνησε από Ερυθρόλευκη και Τούμπα. Ναι. Είναι συνεχώς τέτοιο παραμύθι με τις εξάρες. Καταρχάς, έχει ρίξει 3 εξάρες στην ΑΕΚ και εμείς το έχουμε ρίξει 1 και 1 εφτάρα. Την εφτάρα δεν τη θυμάμαι.
Στην ιστορία του υπάρχει. Με Νεστορίδη τότε που έπαιζε η ΑΕΚ. Δεκαετία 50, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Και πέρυσι με ομάδα Β' Εθνικής τον ξεφτύλισα. Ναι, παραλίγο. Δεν μπορούσε να με... δύο παιχνίδια δεν μπορούσε να με κερδίσει. Που υποτίθεται ότι είχε ομαδάρα και ότι έπαιζε μπάλα και τα λοιπά και θα μου έριχνε πάλι 5 και 4. Αυτά δεν λέγαν. Έτσι. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω. Για πες. Είναι σχετικά με το παιχνίδι της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Πώς το βλέπεις, πιστεύεις ότι θα κερδίσουμε εύκολα? Λοιπόν, για να κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ πρέπει να του δώσει χώρο. Πρέπει να του δώσει κατοχή μπάλας. Πρέπει να του δώσει 70-30 κατοχή μπάλας. Α, και να χτυπήσει την κόντρα. Σαν να έπαιζε στην Τούμπα. Και μετά με Αραβίδη, Βάργκας, Μπουανανότε και Γκάλο. Γκάλο και εκείνη τη φλωρούμπα τον Μάνταλο να πάρει ένα ντέρμπι ο Μάνταλος απάνω του. Τόσα χρόνια να πάω, όχι την Καλυθέα που κέρδισε και την Προοδευτική και τη Ραφίνα, να μπει εκεί ο Μάνταλος και να γίνει ο ηγέτης. Μπορεί! Άντε, του δίνω μια ευκαιρία. Ωραία, και κάτι να ρωτήσω τον γιατρό εκεί. Του δίνω. Γιατρέ, έχω ένα θέμα που δεν μπορώ να κοιμηθώ και εγώ καλά αυτές τις μέρες. Λόγω εξεταστικής, λόγω άγχους. Αυτό ρε παιδιά, το χειμώνα πώς γίνεται? Το καλοκαίρι να το καταλάβω. Γιατί εγώ, ναι. Αλλάζει η διάθεσή μας. Ναι. Έτσι. Νομίζω, φίλοι μου, εντάξει, είναι και η εξεταστική τώρα που περνάτε εσείς φοιτητές. Είναι χαρακτηριστικό. Προσπαθείς με καλή διατροφή, όσο δυνατόν μπορείς, καλή ψυχική διάθεση. Να λίγο να ισορροπήσεις τα πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς για να μπεις σε φαρμακευτικές αγωγές κτλ. Έστω και μικρή βοήθεια, αλλά νομίζω μπορείς με άλλους τρόπους μη φαρμακευτικούς να το θεραπεύσεις. Προσπάθησες να το κάνεις μόνος σου και δεν τα κατάφερες, φίλε? Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω, αλλά... Δηλαδή κάνα ουισκάκι ή πιες κάνα δύο ποτήρια εκεί πριν κοιμηθείς, να σε πάρει ο ύπνος. Δοκίμασες κάτι? Δεν κάνω καθόλου καταχρήσεις. Δεν κάνεις καταχρήσεις, ναι. Τίποτα, ούτε κάπνισμα, ούτε τσιγάρο και ναι. Καλή διατροφή κάνω και τρέχω. Ναι. Εάν η αϊπνία σου παρατείνεται και πέραν της εξεταστικής περίοδου, νομίζω ότι μπορείς να απευθυνθείς σε έναν συνάδελφο τουλάχιστον να πάρεις κάποιες οδηγίες, κάποιες... Όχι, το έχω τώρα αυτή τη βδομάδα, λόγω αγχούς. Εντάξει, νομίζω είναι χαρακτηριστικό, ναι. Ναι, είναι τις τελευταίες 5-6 μέρες που το έχω αυτό. Ναι, είναι λογικό. Εντάξει, δεν το έχεις και μήνες, το έχεις 5-6 μέρες. Μπορεί να είναι. Ναι. Εγώ το έπαθα ένα μήνα αυτό, το καλοκαίρι φέτος. Ναι. Το έπαθα. Το έπαθα γιατί είχα και αυτή τη ρινίτιδα που δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ναι. Και τα air condition, αυτά είναι καταστροφικά να πούμε. Τα air condition. Πρέπει να έχουμε και αυτό εδώ πέρα, είναι σαβούρα εδώ και στο σπίτι έχω άλλη μια σαβούρα, δύο. Πρέπει να τα κάνουμε και λίγο service. Θα προσέχεις πάντως να τα φροντίζεις όλα αυτά. Έγινε, τα λέμε. Και ραπ, κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Ναι. Έχω να συμφωνώ με ένα μήνυμα που σου στείλανε ότι είσαι φανταστικός στις μιμήσεις. Ναι. Μεγάλο ταλέντο. Κάνε μία μίμηση Τζόρνταν και κόκκινο, τίποτα άλλο. Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν, ναι. Φίλε, όταν το πιάνει η αλαζονία μαζί με τον κόκκινο, όταν του πιάνει η αλαζονία είναι. Ρε εσύ τώρα σοβαρά μιλάς τώρα, μιλάς με τον αρχηγό της πιάτσας τώρα. Καμπόι με φωνάζουν εμένα. Όλους τους παράγοντες τους ξέρω. Ποιο θες? Δεν τα βγάλαμε πρώτοι. Θα εκτεθείς, πρόσεξε. Με τσίμιροτ εκεί πέρα που έλεγε ότι ξέρει μπαλίτσα. Δεν ξέρει μπαλό τσίμιροτ. Δεν ξέρει μπαλόν τσίμιροτ. Ποιος τσίμιροτ ρε Τζόρνταν? Σε πήρα παραμάζω μας την Ξάνθη Ορφανίδης ρε Τζόρνταν. Και δώσε και μια κόκκινο. Δεν ξέρει, φίλε. Ενοχλώ. Θα παίρνει τηλέφωνο κόκκινο. Ενοχλώ. Όχι παλικάρι μου. Όχι παλικάρι μου. Όταν παίρνει το λάγνο βλέμμα του καλού παιδιού. Εκεί είναι ο κόκκινο, φίλε. Το λάγνο βλέμμα του καλού παιδιού. Τι καλό χριστιανό, καλό άνθρωπο, είναι δοτικό, ανιδιοτελή. Έτσι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλοι εδώ στο Μετρόπολης οι άνθρωποι είναι ιδιωτελείς. Όλοι καλοί άνθρωποι είναι.
Ναι. Καλή όλοι, είστε καλοί άνθρωποι όλοι. Να δώσω χαιρετίσματα στο Μάκη και τη Χρυσάνθη που μας ακούν, γιατρέ, φίλοι σου δεν είναι. Ναι, φίλοι δικοί σου, δηλαδή με την έννοια ραδιοφωνική. Ναι, ναι. Οι οποίοι δώσω, κάνουν δώσω χαιρετίσματα, δώσω όλα. Έτσι, χαιρετίσματα στη Χρυσάνθη και στο Μάκη που είναι, είναι αργιανή. Αργιανή, ναι. Είναι αργιανή, ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα ρε, από Αζάρι με θυμάσαι, έχω να πάρω λίγο καιρό. Ο Ελιζάρ. Αζάρ, ρε. Ναι, ναι, έλα, έλα. Και καλά τον κάνεις και τον κόκκινο. Καλός είναι και ο κόκκινος. Καλός είναι. Καλά είστε. Ωραίος. Σας ακούω κάθε μέρα, με κάνετε, με ξεαγχώνετε. Λέτε τις χαζομάρες και λοιπά, ακούω και εγώ λίγο ξεχνιέμαι. Το πρόβλημα του ύπνου το έχω και εγώ για τα άλλα τα παιδιά, είναι της ηλικίας μάλλον, του φοιτηταριού εδώ. Σόμπα ρε φίλε. Είναι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αν δεν είναι ψυχολογικό, έχουμε χαλάσει τα ωράρια. Ναι. Κοιμάσαι τη μία 4, την άλλη έχεις μάθημα στις 8, οπότε να μην ανησυχούν, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Το μόνο που κοιτάνε να μην χαλάσουν το στομάχι τους. Και δεν μπορούν να φάνε και δεν μπορούν να δέσουν και τι πακετέ εκεί μετά φεύγεις. Ναι. Αυτά για τους τερματοφύλακες που έλεγες. Για πες, για πες. Ο καλός ο τερματοφύλακας δεν φαίνεται. Τι εννοώ. Ναι. Δεν θα πεις στον αγώνα ότι ο Όλσεν, ο ένας και ο άλλος ήταν καλός. Αφού δεν φάνηκε, έκανε 2-3 αποκρούσεις. Και θα πεις ότι τις έκανε, τέλος δεν θα φάνει. Ενώ αν λες να κετώ, να κετάλω κλπ. Δεν είναι καλός. Εφόσον το σχολιάζεις πολύ. Όχι φίλε, ο Όλσεν στην Ξάνθη πήγαν 4 φορές την μπάλα πάνω του. Το μετατρέψαν σε ήρωα από ποδηποπαίο τράγο και βάλαν δίλημα αυτός ο Βελίδης. Είναι. Παράδειγμα τον έφερα. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον Όλσεν. Ο Ιτάνς ήταν μεγάλο λάθος πάντως που διώχθηκε. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι που έβγαινε ο Ιτάνς. Ο Ιτάνς, ξέρετε γιατί έφυγε από τη Λίβερπουλ. Από τη Λίβερπουλ δεν ξέρουμε γιατί έφυγε, όχι. Ο Ιτάνς έφυγε από τη Λίβερπουλ επειδή είχαν τότε με τα θύματα που έχει η Λίβερπουλ, είχαν την επέτειο, κρατούσαν ενός λεπτού σιγή και μετά ακουγόταν ο ύμνος ή ένα τραγούδι και γελούσε, χτυπούσε ένα διπλανό του κλπ. Έτσι έκανε χαβαλέ, γι' αυτό τον έδιωξαν. Αλλιώς ο Ιτάνς θα είχε γίνει πρώτο όνομα στην Ευρώπη. Πάω και έκανε μεγάλο λάθος. Και ούτε προβληματισμό είχε με τις αποδυτήρια, ούτε τίποτα. Όχι, όχι, καλός ήταν. Λάθος που τον διώξαν. Βέβαια. Βέβαια. Να σου κάνω και μια ερώτηση αν δεν έχεις κάτι άλλο. Για πες. Με την Τσέλσι φέτος. Θα σωθεί ρε φίλε. Μη με λες τέτοια. Θα σωθεί, θα σωθεί. Τι θα κάνει, τι θα γίνει. Εκεί, μεταγραφές έφτασε 22 και ο μήνας ξημερώνει σήμερα. Δεν έχει μεταγραφή. Θεωρεί τη χρονιά μάλλον χαμένη. Σου λέει σώνο, με πήρα μια χρονιά χαμένη και πάω από το καλοκαίρι. Έτσι το βλέπω το έργο. Αλλά πάει να χάσει ένα Βραζιλιάνο τώρα από τη Λίβερπουλ εδώ. Γίνονται τα πράγματα, δηλαδή χάνει μετά. Σου λέει δεν πέφτω, δεν πέφτω, δεν βγαίνω Ευρώπη, δεν ασχολούμαι. Μάλιστα. Θεωρεί χαμένη, χαμένη τη χρονιά. Με τα Μουρίνιο εποχή, τα λέμε. Καλό βράδυ. Ραπτό, καλησπέρα. Μάλλον καλησπέρα γιατρέ. Δουλεύω βράδυ και το πρωί έχω σχολή. Υπάρχουν μεγάλα διαστήματα υπνίας. Ακόμα και όταν είμαι ξεκούραστος ένα χρόνο σχεδόν, έχω απίστευτους πονοκεφάλους. Τι κάνουμε. Είναι σήμερα όλοι. Είναι η νύχτα του να υπνήσω. Εάν δεν το ζούσα, εάν δεν το ζούσα, μου λέω ειλικρινά. Εάν δεν ζούσα κι εγώ την αϊπνία, θα του κορόιδευα. Θα έλεγα. Δεν είναι, όχι, ναι. Είναι πάρα πολύ συχνό και. Εάν δεν το ζούσα, σου λέω εγώ που κάνω, θα του έλεγα, αλλά υπερβολική είστε. Ναι. Το έχω ζήσει, ξέρω τι είναι. Είναι και, πολύ γρήγορο. Ναι, κεφαλαλγία και αϊπνία έχουν ψυχοσωματική. Ψυχική μάλλον αιτιολογία πολλές φορές. Μπορούμε να το δούμε στα πλαίσια του υπερορισμού σίγουρα φίλε, αφού βέβαια γίνουν και απαραίτητες αρχικές εξετάσεις και μια κλινική αρχική εκτίμηση. Μάλιστα. Από εκεί πέρα με τον υπερορισμό μπορούμε να βοηθήσουμε αρκετά. Πολύ ωραία. Ο Όλσεν 25 ετών εθνική Σουηδίας κατέβασε τα ρολά στην Ξάνθη. 10 Βελίδες για πρωινό θέλει. Και εσύ αν δεν ήσουν μάνατζερ του Βελίδη, τον Όλσεν θα έβαζε. Λέω 112. Στην Ήπειρο. Καλά έκανε και μου την είπε. Αν νομίζω ότι είμαι μάνατζερ του Βελίδη και το αισθάνεται έτσι, καλά κάνει και το λέει. Λοιπόν, καλησπέρα γιατρέ, δουλεύω βράδυ. Λοιπόν, αυτός δεν είναι λέει που έφερε με την παρέα του Τάκη και Σία και διέλυσαν τον Ηρακλή. Ακόμα εκεί είναι για το Σαρλίλιο. Λέω 45. Α, καλησπέρα Κώστα, είμαι κοντοχωριανός του Παρασκευά. Θα του δώσω αύριο χαιρετίσματα, φίλε. Χάρης Κοζάνη. Τι κάνει είναι αυτός ο Παρασκευάς. Λοιπόν, Κοζάνη είναι. Να το βρω μόσχυλο Κοζάνη. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. 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 Εγώ φίλε μου μιλάω. Εσύ φίλε μου μιλάς, εσύ. Καλά και προνοητικέ μου άνθρωποι. Στη γη σε εγχείρημα. Χρυσέ μου. Χρυσέ μου άνθρωποι, έλα. Έλα χρυσέ καλέ μου άνθρωποι, προνοητικέ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα,
Δεν μπορώ να πω ότι άκουσα τη συνέντευξη αυτή που κάνετε σπέκουλα πάνω εδώ που γίνεται στη διοίκηση. Ναι, ναι. Για τον Ηρακλή θέλω να μιλήσω. Τον Ηρακλή τον αγαπάμε, αφήστε τον ήσυχο, βρήκε έναν άνθρωπο. Είμαι σκυλή αίκη, έτσι. Ορίστε. Αεξής είμαι. Αεξής, ναι, ναι, ναι. Ναι, σκυλή. Ναι. Σκυλή κιόλας, όχι καλά. Σκυλή, ναι. Το φευγάτο. Αφήστε τον άνθρωπο αυτονά. Βρήκε μια ομάδα. Την ανέβασε Β' Εθνική Α κατευθείαν. Έτσι. Άσε το τελευταίο με τη Λάρισα. Τι, πώς, πού και γιατί. Άσε, κύριε, δεν είναι σιγά τώρα, μην ασχοληθεί. Ναι, εντάξει, εντάξει, βρέθηκε ένα κινητό, το τράβηξε και του δεν κινείται. Αλλιώς δεν θα ξέραμε. Δεν ξέρουμε, ναι, ναι. Δεν θα ξέραμε. Λοιπόν, την έφερε στα ίδια την ομάδα. Την έχει 8-9 βαθμολογία όπου την έχει. Έτσι. Έτσι, ναι. Και εσύ, Σαρλή, λες. Θέλεις τώρα να κάνεις τον ήρωα. Όχι, κοιτάξτε. Τώρα αυτό που λες, εσύ θα βάζεις τα μεγάλα τα μέσα και τις ιστορίες. Ο δικός σου ξόφλησε. Ποιος? Να καταλάβει. Ε? Για ποιο λες? Για το. Αυτό το Βαβαρότη να πούμε. Τον... Έτσι. Κατάλαβες. Ποιο να βρε, παιδί μου, ποιος ξόφλησε? Το Βαβαρότη, βρε, τον Κύκλοπα, βρε. Ποιο Κύκλοπα, λέει. Αυτό. Το Βαβαρότη, σιλό, πώς θα τον παλιός. Το όνομα δεν θέλω να το πω. Μάλιστα. Καταλάβες. Λοιπόν, θα πάρεις τα μέσα και θα βάλεις τα μέσα. Τα κόζια αλλάξανε. 18 χρόνια θα κυβερνήσει ο άλλος. Έχει το βυζάκι. Ο άλλος έχει το φαγητό. Ναι. Το φαγητό τους δίνει, τους δίνει μια χορηγία. Έτσι. Το καταλάβες. Άμα σκόσουν ανάστημα, τα βλέπεις. Παίρνουν από Β' από Γ' Βραζιλίας. Θα τους τραβήξει το βυζάκι, θα τα λιμοκτονήσει. Περνάμε μια μεταβατική περίοδο. Αν δεν καταλάβατε τον παραείδος, αν δεν καταλάβατε τι περίοδο περνάμε, λιμοκτονεί όλη η Ελλάδα από το, τα πεμόνια και τις ιστορίες. Περνάμε το ίδιο μεταβατικό την περίοδο, αυτή είναι και στην μπάλα. Περνάμε 20 χρόνια υπογράψη συμβόλαιο. Ο Τζίμις, ο Μέγας, ο Γαλαντόμος υπόγραψε 20 χρόνια συμβόλαιο με τον ΟΠΑΠ. Έσκασε 690 εκατομμύρια. Έσκασε και 40 για τα άλογα, για τον υπόδρομο. Άσχετα που δεν λειτουργεί. Θα λειτουργήσει για να γινόταν στις έρωσες. Άρα μου λες τώρα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ναι, αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά. Ναι, για να με βάλεις λίγο και χρονικά όρια. Ωραία. Ναι. Είμαστε λίγο. Λοιπόν, για τα επόμενα 17. Για τα επόμενα 17. Άρα αν ζούμε τον χρόνο. Ήμασταν εμείς στη Β' και στη Γ' δύο χρόνια. Άρα άμα ζούμε τον χρόνο, θα δούμε μία ΑΕΚ η οποία θα έχει καλύτερο υλικό. Διαιτησία θα την πάρει γιατί τον Οκτώβριο θα πάρει την ΕΠΟ. Θα σου πω λίγο κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Και θα δούμε και τον καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς. Αυτό που λες. Θα σου πω λίγο κάτι. Ακούω, ναι. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Γιατί να μην σε αφήσω, τι είμαι εγώ. Μ' αφήσεις να μπορώ να μιλήσω. Άκου, λέει. Ναι, λοιπόν, σου μιλάω ότι τα δύο χρόνια πέρασαν. Γάμα Β. Τελειώναμε εκεί. Πάει αυτό. Το ένα μεταβατικό αυτή τη χρονιά την περνάμε τώρα. Πάμε στο τρίτο. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε άλλα 17 μπροστά. Έχουμε. Όποιος θα σηκώνει ανάστημα στην ΑΕΚ. Ναι. Που έχει τη χορηγία, θα τραβάει απλά το βυζί. Απλά είναι πρόβλημα. Θα τραβάει τη χορηγία και θα τη δίνει στον νεοφώτιστο. Ποιο θα είναι η γωνία από τη Β' και τη Γ'? Πάρτα. Από τη Β' μάλλον, όχι από τη Γ'. Ναι. Από τη Β'. Πάρτα εσύ και τέλος. Τα βλέπει έτσι. Πάμε, θα τα λιμοκτονήσει οικονομικός. Κακό είναι που το λέω εγώ με στην μπάλα. Ναι, ναι. Μπορεί να φαίνεται κακό αυτή η λέξη που λέω κακό. Κακό, ναι. Για την μπάλα. Ναι. Αλλά τα εκεί απαθέμασε. Έγραψε με στο μυαλό του. Κάποια πράγματα. Το χρεώσανε 168 εκατομμύρια. Καλά, μην το, μην το τραβήξουμε. Η ουσία είναι, εσύ του χρόνου ξεκινάς Αγία Σοφιά, ξεκινάς να πάρεις ΕΠΟ και ξεκινάς να κάνεις πιο καλή ομάδα. Αυτό μου λες. Σωστός. Σωστός, έγινε. Έτσι. Φιλιά. Ναι. Να ζήσουμε να το δούμε. Πολύ ωραίος. Καλημέρα. Γιατί μου άρεσε που έθεσε το χρονικό περιθώριο. Αλλά του χρόνου, λέει εγώ. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς είστε. Να σου πάρε, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, καλά, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Ο Παπαθανασίου άλλος δεν είναι από το Μόντρεαλ, είναι από το Τορόντο. Από το Τορόντο. Καλή. Από το Τορόντο. Είναι και το είχα ψάξει μια φορά. Τίποτα. Στο βιογραφικό του γράφει ότι είναι πρόεδρος ομάδας Αλφαγκής. Ψάξει βρέστο στην Ελλάδα. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, πάρ' το λίγο πιο αργά και πιο αυτά. Ξαναπες το πάλι. Είναι στο Μόντρεαλ. Ναι, ξαναείπα, λέω ότι ο Καναδός γείτονας είμαι βασικά. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, λέω ότι είναι από το Τορόντο και επειδή κάποια στιγμή έψαξα να δω πού είναι αυτός ο Παπαθανασάκης. Ναι. Από περιέργεια, στο βιογραφικό του δεν γράφει τίποτα. Γράφει μάλιστα ότι είναι πρόεδρος ομάδος στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι Ηρακλειδέας. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ θα σου πω. Ναι. Ότι εμένα βασικά μου τις πάει που όλος ο προπονητής αλλάζει κάθε μέρα και δεκάδα. Δηλαδή άμα ρωτήσεις τώρα 10 άτομα
και η 11 θα κατεβάσει την Κυριακή, θα πάρει 10 διαφορετικές γνώμες. Δεν ξέρω γιατί, δεν με ενδιαφέρουν τα χαρτάκια, οι εκθέσεις, το να τα τα τηλέφωνα, ούτε με νοιάζει. Αλλά απλά λέω τη γνώμη μου σαν παγωγητής. Ναι. Τώρα, γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση, έχει τελειώσει η τρική, έτσι. Εγώ έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Ο βελονισμός είναι ειδικότητα, ας πούμε, δεν έχω καταλάβει. Όχι, 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 όχι. Είναι, θεωρείται θεραπευτική ιατρική πράξη, δηλαδή γίνεται αποκλειστικά από γιατρούς, επισήμως δηλαδή, ναι, επαγγελματικά. Δεν έχει καθοριστεί ως ξεχωριστή ειδικότητα που διδάσκεται σε πανεπιστήμια. Αλλά εσείς βέβαια, ναι, έχετε τελειώσει ιατρική, σωστά. Εννοείται. Και από... Να συζητήσουμε λίγο, γιατί όπως είπα, είμαι πρώην καπνιστής. Ναι. Ήμουν από αυτούς που ποτέ δεν πίστευα να κόψω το τσιγάρο και το κόψα με φαρμακευτική αγωγή. Ναι, υπάρχει και αυτό. Όχι, όχι, βεβαίως. Τα δίνουμε και αυτά και στο ιατρείο μας, βέβαια, σίγουρα. Μια απορία. Γιατί δεν διαφημίζεται στην Ελλάδα, κάποτε στην Ελλάδα, στην τηλεόραση μας. Υπάρχουν και στα νοσοκομεία, στα πνευμονολογικά ιατρία. Γίνονται και θεραπείες. Λένε με την ευγενική χορηγία της ΣΑΔ εταιρείας, έτσι, η οποία παράγει και δίνει το φάρμακο. Όχι, είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Δεν είναι κάτι το μέμπτο. Όλα τα φάρμακα είναι κάποιων εταιρεών. Για να καταλάβω, διότι και εγώ έτσι ακριβώς. Γιατί εγώ το έχω εξετάσει κάποιες παρενέργειες, τίποτα. Δεν είχαμε να λέγαμε δηλαδή προστάσεις παρενέργειες του τσιγάρου. Γιατί εγώ ειλικρινά το κόψα χωρίς να έχω τίποτα με το πνευμό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Και με ψυχολογική θεραπεία και ο καθένας αυτοβούλος μόνος του. Με βελονισμό. Γιατί πραγματικά και παροτρύνω τους πάντες να δοκιμάσουν τρόπους άλλους και να μπεις του προσωπικά. Εννοείται. Κοτσαρή με προσωπικά και λέω ότι τη σώμα και πώς διατηρούμε. Έχω καταφέρει... Κλείσε. Είναι άθλια η γραμμή σου. Είναι άθλια η γραμμή σου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σε ώρα που σε κλείνω θα τα πούμε στον χρόνο. Ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα φίλε. Τι κάνετε. Λοιπόν, είστε 6 στη γραμμή μαζί με σένα. Όσοι έχετε ακουστικό και ακούτε την εκπομπή στο τηλέφωνο, θα μιλήσετε. Οι υπόλοιποι μην ξανατηλεφωνήσετε όσοι είστε στη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα και στον γιατρό και στον Γιάννη Χιλετήδη σε όλους. Καλησπέρα, φίλε. Να πω ένα ποιηματάκι λίγο. Είμαι ο Μάνος. Ο ποιητής είσαι? Ναι. Έλα, ρε ποιητή, χαθήκαμε, ρε. Ναι. Βασικά δεν έχω το τηλέφωνο σου, να ξέρεις, γιατί είδα κάπου το γράψε, ότι είπες ότι το τηλέφωνο μου, εγώ δεν το έχω το δικό σου, να ξέρεις. Να το πω. Το τηλέφωνο μου, όχι. Όχι, το τηλέφωνο σου. Το ποίημα να πεις. Ναι. Το ποίημα, ναι. Το ποίημα, έλα, πάμε. Okay. Της κακομοίρας γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Τι τρώει τώρα ο Έλληνας, μονάχα φασολάδα. Καλά κάνουν και κλαίγονται για το ασφαλιστικό τους. Όμως αυτοί δεν ψήφισαν τον Τζίπρα για αρχηγό τους. Ναι. Και πάω στο ποδόσφαιρο της χώρας στο Στολίδι, που βγάλαν παίχτη για MVP που έχει βαμμένο φρύδι. Αλήθεια, πού ήταν αυτός, δεν πήγε στα πηγάδια. Τον έστειλε ο Τούντορας να βόσκει τα γελάδια. Καλή χρονιά σας εύχομαι σε όλη την παρέα. Λεφτά πολλά να βγάζετε και να περνάτε ωραία. Φίλε, είσαι ταλεντάρα. Πρέπει να μιλήσουμε όμως, γιατί. Κάνω μια αναπάντητη. Έχεις το τηλεφωνό μου, κάνω μια αναπάντητη. Απλώς να το έχω. Α, δεν το έχεις το δικό μου. Εντάξει, έγινε. Έχω, έγινε. Πάμε. Ωραίος. Δεν είναι ωραίος, ρε. Πολύ ωραίος. Είναι φοβερός. Ναι, καυστικός και ωραίος. Καυστικός, ωραίος κτλ. Να είχαμε και ένα σκιτσογράφο, τον οποίο αυτό το κειμενάκι να το έκανε και σκίτσο. Θα σκίζαμε. Διακοπή καπνίσματος. Έλα φίλε, εσύ που βυχάς. Καλημέρα. 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 Το γιατρό θα ήθελα. Είμαι ο Τάσος που με το κουνούπι. Έλα ρε, τι έγινε Τασάρα. Ξέρεις τι έπαθε αυτός? Όχι. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Τάσο, όταν θα δεις κανονικά, θα κεράσεις να πούμε σε ψαροταβέρνα ακριβό ψάρι. Το τσίπησε ένα κουνούπι και έχει πρόβλημα με την όραση. Πες λίγο τον γιατρό τι έχει γίνει. Καλημέρα, τα Σάρα, καλά είσαι? Καλά είμαι, γιορτάζω κάποιο. Αγίου Αναστασίου. Άμα έχει κανένα τάσο να τον πεις χρόνια πολλά. Στάσου ρε, περίμενε. Το Αναστασίου δεν είναι της Ανάστασης? Υπάρχει και η γιορτή Αναστασίου του Πέρσου, να πούμε, που βγάλαμε εμείς έτσι αυθαίρετη. Ναι. Μάλιστα. Είναι η γιορτή, άμα δεις ημερολόγιο, είναι η γιορτή. Αγίου Αναστασίου αύριο. Έγινε. Λοιπόν, το γιατρό ήθελα να. Εδώ. Ναι, φίλε, ναι. Έτσι, πες. Από εγκεφαλίτιδα. Ναι. Από κουνούπι. Ναι. Έπαθα ζημιά στο κέντρο οράσεως. Πίσω στον εγκέφαλο. Καρταγραφικών. Πώς θα ναι. Το πω. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να. Αν γίνεται τίποτα με βελονισμό. Όχι. Γιατί οι νευρολόγοι μου τα ξεκόψανε, ας πούμε, ότι μόνο με τον χρόνο δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει φάρματα, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Κορτιζόνη σου δώσανε? Δεν μου δώσα κορτιζόνη, δεν ενδείκνυται κορτιζόνη. Δεν είναι το νευρό, είναι το κέντρο. Είναι στον εγκέφαλο, πώς το λένε. Ναι. Όχι, νομίζω. Δεν το συζήτησαν καν για κορτιζόνη. Ενώ τους το είχα πει, δεν, όχι. Όχι, φίλε μου, όχι.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Με βελονισμό τουλάχιστον όχι. Οι θεράποντες ιατρείς σου ό,τι σου έχουν πει, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο για βελονισμό. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για βελονισμό. Όχι. Εσύ θα περιμένεις το κλικ, δηλαδή με άλλα λόγια. Αργεί αυτό το κλικ το λέμε. Πόσο καιρό το έχεις αυτό? Τώρα τον Αύγουστο έκλεισα χρόνο. Τον Αύγουστο έκλεισα χρόνο. Τον Αύγουστο έκλεισες χρόνο. Είμαι για 1,5 χρόνο τώρα. Περιμένεις το κλικ. Σου λένε γιατί ότι μπορεί να γίνει το κλικ. Τι σου λένε? Ναι, θα γίνει το κλικ. Μου λένε μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ό,τι αλλαγή θα δω, θα δω προς το καλύτερο. Δηλαδή θα γίνει προς το καλύτερο ό,τι αλλαγή. Ναι. Αλλά δεν βλέπω αλλαγές και με να ρωτήσω, ρε. Δηλαδή, μα τον άκουγα τον γιατρό. Οι περισσότερες πάντως εγκεφαλίδες είναι συνήθως ήπιες. Έχουν εντάξει, με μια μικρή χρονική πορεία, ας πούμε, αλλά εντάξει, πιο σπανιότερα είναι και έχουν πιο δύσκολη πορεία. Ναι. Γιατί μου είπαν εμένα ότι στο δεύτερο χρόνο, εάν δεν δω αλλαγές, ναι, θα είναι κάπως δύσκολο. Ναι. Και ήδη βαδίζω στο δεύτερο χρόνο τώρα. Και στεναχωριέσαι που περνάει. Ναι, αρχίζω να. Τι, αγχώνομαι, παιδί. Τι είμαι, 49 χρόνια είμαι. Δηλαδή εκεί που δούλευα, που έτρεχα από εδώ και από εκεί, δεν σταματούσα να πούμε να είμαι σε μια πόλη. Τρελώσεσαι, ρε. Εδώ πιάστηκε η μέση μου εμένα και είχα τα νεύρα μου. Τι λες τώρα, τέτοιο πρόβλημα. Και να με πιάνουν οι άλλοι να βγαίνω χεράκι έξω και να πηγαίνω και. Τρελαίνομαι να με. Βέβαια. Ναι. Ευτυχώς την περνάω, δηλαδή χαλάρα, δεν έχω νεύρα, δεν ταλαιπωρώ τους δικούς μου, τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, είμαι ήρεμος, αλλά εντάξει. Είσαι ήρεμος, γιατί είσαι ήρεμος, γιατί αν το πάθει κανένας νευρικός σαν και εμένα, δεν θα. Εγώ νευρικός είμαι. Είσαι νευρικός, ε. Είμαι νευρικός, ήμουν και στη δουλειά μου πολύ νευρικός. Πολύ νευρικός και πολύ αγχώδης και πολύ αυτό, δεν μπορούσα να σταματήσω λεπτό. Ξυπνούσα κάθε μέρα πέρι το πρωί και έκανα 120 χιλιόμετρα να πάω για δουλειά και 120 θα γυρίσω. Αλλά αναγκαστικά τώρα λέω τι γίνεται, δεν πρόκειται, θα με αφήσουν όλοι, πώς το λένε. Πρέπει να ηρεμήσεις. Κάτι. Πρέπει να το σκεφτείς διαφορετικά, δηλαδή πρέπει να κάνεις να σκεφτείς. Ναι. Τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει, συγγνώμη για. Τι συγγνώμη ρε, σε τρελόζα, τι συγγνώμη. Τι συγγνώμη, τώρα πλάκα κάνεις. Αυτό τώρα, δεν ξέρω τώρα, είμαι άσχετος με αυτά τα θέματα. Ο γιατρός ο Σπύρος, ο νευροχειρουργός, έχει καμιά αρμοδιότητα με το δικό σου θέμα? Πρώτα από τον νευροχειρούργο πέρασα. Από νευροχειρουργική. Θα με πει που έκανα εγχείρηση. Έκανα πολλά βαλπίδα. Ναι. Ναι. Άμα μιλήσω με τον γιατρό του Σπύρο, ξέρει αυτός. Ξέρει και τον γιατρό μου που πήγα. Δηλαδή που είχα στο Ιπποκράτη εγώ. Ναι. Που δεν έχω και κανένα παράπονο. Με φερθήκανε πολύ σωστά και οι γιατροί και οι νοσηλεύτερες μέσα. Έχω να λέω δηλαδή. Έχω να λέω. Εγώ πήγα στο Ιπποκράτιο, φίλε, και με είπα να πάρω σε 2 μήνες να εγχειριστώ. Γιατί. Εγώ μπήκα σαν επίγον. Ναι. Ναι, σαν να είναι επικίνδυνο. Εμένα με πήγε τα στενοφόρα και έτοιμο να πεθάνω. Έτοιμο να πεθάνω. Από κουνούπι, ρε, πώς είναι. Από κουνούπι. Δεν έπεφτε πυρετό, 40 πυρετό, δεν ξέρω τι να με κάνουν. Με βγάζουν με αγνητική. Είχα κάνει υδροκέφαλο μόλυνση στο κεφάλι, το υγρό που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο μολύνθηκε και με πήγανε και μπαίνα και με περιμένανε. Του σταυρό του κάναν όλοι, ας πούμε, που σηκώθηκα. Δεν μπορούσα να περπατήσω στις αρκές με καθητήρες, με αυτά. Τώρα θα κάνουν το σταυρό του όταν θα δει κιόλα. Και το περιμένουμε. Θα το γιορτάσουμε. Άντε, κάνει υπομονή λίγο. Κάνει υπομονή. Πάντω για τρία δεν γίνεται τίποτα. Όχι, σε αυτό το κομμάτι μάλλον όχι. Ωραία. Υπομονή και θα τα πούμε. Κλείσε. Θα τα πούμε. Έγινε. Φιλιά. Είναι μπελάζα. Είναι ένα τρελαίο. Από το κουνούπι το. Γιος του δυτικού Νείλου λέγεται. Λέγεται γιος του δυτικού Νείλου. Κλείς το ράδιο, ρε βάρβαρε. Χουρ. Γιος του δυτικού Νείλου. Ναι, από τσιμπούρια, από κουνούπια. Είναι αυτό. Καλημέρα, φίλε. Εντάξει. Φίλε, καλημέρα. Στον αέρα είσαι. Καλημέρα. Τι κάνεις, ρε φίλε, μαλώνεις. Κλείσε το ραδιόφωνο πρώτα. Κλείσε το ραδιόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω για το γιατρό, για τη ζήλια, την ψυχολογική, την παρανοϊκή. Βελονισμός κάνει. Για ξαναπες το λίγο. Για πάρ' το πάλι να το ακούσουμε ξανά. Για την. Για τη ζήλια, την παρανοϊκή. Υπάρχει κάποια λύση? Όχι. Για τέτοιου είδους ψυχικές παθήσεις, όχι. Όχι, ούτε βελονισμός. Όχι, βελονισμός. Σε αυτές όχι. Και ίσως υπάρχει και αντένδειξη κιόλας. Α, και αντένδειξη. Σε μερικές, ναι. Για. Δεν υπάρχει ένδειξη, φίλε μου, όχι. Για βελονισμό, όχι. Σε αυτή την περίπτωση, όχι.
Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό τι αρρώστια είναι αυτό, βία. Είπε κάτι για παρανοϊκές ιδέες, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς εννοούσε. Μου φαίνεται άπτεται ψυχιατρικής. Μα είναι άλλο, είναι άλλο. Ναι. Τρίτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Α, έχουμε χρόνο. Όχι, έχουμε χρόνο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Δεν έχω το κινητό μου, γι' αυτό δεν έχω την αίσθηση. Ο Μάκης από το Ζου, τον ξέρεις. Ορίστε. Τον ξέρεις, το Μάκη από το Ζου. Το Μάκη. Κώστα από το Republic. Δεν τρέπεσε καθόλου. Προκαλείς θέματα για εντυπωσιασμό. Πού να μου χαθείς. Ο Μάκη που έφαγα εγώ 20 και κάτια. Πού να μου χαθείς. Για να πάρω το τάμπλετ. Το τάμπλετ που του έδωσε το αφεντικό σας ο Ανδρώνης, μήπως ήταν αυτό του ΠΑΟΚ και είχε πάθει κανένα έκτερο. Σταμάτα ρε. Δεν ξέρεις. Η Χολύπτα που λείπατε τόσες μέρες, καυτή την κάνατε. Αλλά θα τα πούμε και μετά στα δάρτη ώρα. Αργότερα ρε. Αργότερα. Τι έγινε κύριε Ραυτόπουλε? Όλα καλά, περνάει η καθάριση, γίνεται, προχωράει έτσι όπως μετά έχεις πει πριν 2-3 μήνες. Δεν έχω κανένα θέμα να πω, όλα είναι με λιγάλα. Η καθάριση έχει σταματήσει λόγω των δικηγόρων. Τι άγχος βγάλατε τώρα, τι βγάλατε μαζί με τον Τζόρνταν καινούργια φιντάνια? Εγώ δεν ασχολούμαι. Ο Κάλλας, επειδή και καλά ο Αεξής νομίζει ότι τον Οκτώβριο θα πάρει την ΕΠΟ. Γελάς και τα καράβια του Μαρινάκη, ρε. Τι θέλουν να πάρουν αυτή την ΕΠΟ? Για να βγάλουμε, ρε. Γιατί καλέ να μην την πάρουν? Κοίταξε να δεις, έχουμε πει σε αυτή τη ζωή. Ο Μελισσανίδης έχει... δεν έχει δηλαδή το background, πώς τα λένε αυτά? Ναι, το background. Το Μάκης είμαι από το Republic. Το ξέρει. Τι να έχει ο Μελισσανίδης το background? Ναι. Βέβαια το έχει ο Μελισσανίδης το background. Αν είναι δυνατόν να μην έχει ο Μελισσανίδης το background. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να κάνει ένα γήπεδο, δεν μπορεί να κάνει μια ομαδάρα. Γήπεδο θα κάνει. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Μήπως έχει πάρει καμιά φωτογραφία από το δορυφόρο πάρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκείνη η μπολντόζα η κίτρινη που είχε μπει να καθαρίσει τα χόρτα, υπάρχει ακόμα εκεί μέσα? Ναι, είναι. Μήπως την έχουν κάνει τα παιδιά φωλιά και παίζουν. Κοίταξε να δεις τώρα τι θα πάθουν αυτοί στο δεύτερο γύρο από τον Ολυμπιακό. Θα έρθει ο Ολυμπιακός, θα βγει αποστολή στο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, θα φύγουν καμιά 50.000 πρωτοβολίδες επάνω στους παίχτες, θα ναι. σημαδεύουν όλοι το μεγάλο ποδοσφαιριστή που θέλουν να πουλήσει ο Ολυμπιακός στο Φορτούνι, θα ναι. κάνει ο Φορτούνις ότι χοροπηδάει γιατί έσκασε μια πρωτοβολίδα στο πόδι, ναι. θα μπουν μέσα, ναι. θα πάρει τηλέφωνο Σάββας Καλεντερίδης, συγγνώμη, ο Σάββας Θεοδωρίδης, τηλέφωνο το αφεντικό. Ναι. Θα πει το αφεντικό, καθίστε με στα αποδυτήρια, δεν βγαίνει κανείς. Θα ψάχνουν οι διαιτητές στον νόμο, θα περάσει κανένα τρίωρο, τετράωρο. Ναι. Θα έρθει το λεωφορείο η κλούβα, θα τους πάρει, θα φύγουν και θα αρχίσουν μετά οι άλλοι. Μείον τρεις. 200 χιλιάρικα, επειδή έχει και background. Πάρε και αυτό. Πάρε και το άλλο, θα βγει και κοσμονής, κλείνει θύρα 21. Άκου το γάμο. Και αυτοί ονειρεύονται να πάρουν πρωταβλήματα και να πάρουν την ΕΠΑ από τον Ολυμπιακό. Καλά, δεν συζητάμε εδώ πάνω τώρα αυτούς τους. Τους μεγάλους του Ραού, του Ηρακλή, αυτούς τους ανεξάρτητους, μονωμένους. Κάτσε ρε, κάνανε επανάσταση, ο Σαρλί σε κάνει πάλι. Κάνανε επανάσταση με το Σαρλί, το Μάκη του Σαρλί θα κάνει επανάσταση. Το Μάκη του Σαρλί, γιατί δεν το πιέψαν οι Ηρακλήδες όταν είχε φέρει το φίλο του τον κύριο Τάκη? Εντάξει ρε φίλε, πού να ξέρει τώρα ο Σαρλί ότι... Ναι. Άκου να σε πω, σε είπα κάποτε ένα πράγμα και δυστυχώς δεν βγαίνει να το παραδεχτεί. Ποιο καλέ? Ότι αυτή εδώ. Η αυτόνομη θύρα 10 είναι ένα κακέκτυπο ακριβώς του παλιού Super 3. Του παλιού. Αργιανίζουν όλοι αυτοί. Έλα. Εδώ αρχίζαν και αργιανίζουν και οι παοξίδες τώρα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, δεν τα βλέπεις τα συμπτώματα? Α, ότι γίνονται βουτιές. Ναι. Γίνονται... Κολοτούπα στην κολοτούπα, κάθε μέρα. Γίνονται βουτιές. Όχι μας αρέσει αυτός, όχι ξαφνικά δεν μας αρέσει ο άλλος. Όχι, διώξε κύριον πάρ τον άλλο, γίνανε όλοι προπονητές εδώ μεταξύ, όπως κάναμε και εμείς τον Άρη τόσα χρόνια. Κοιτάνε τι κάνει ο Ηρακλής τώρα, ασχολείται με τον Άρη της Γάμα Εθνικής. Όχι, να μην δώσει λεφτά ο Σαββίδης στον Καρυπίδη για να μην πληρώσει τους προπονητές του Άρη, ναι. Λέει, να μην ανέβουν κατηγορία. Δηλαδή,
Φίλε, πώς θες να πάει μπροστά από το ποδόσφαιρο αυτή τη πόλη, δε φίλε τώρα. Εγώ δεν θέλω να πάει μπροστά, φίλε, το ποδόσφαιρο σε καμιά πόλη. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα. Δεν... Τι να συζητάμε τώρα, σας είπα, ο Άρης, όχι δαχτυλίδι φίλησε, πήγε κάτω ο 37χρονος κουστούμαρισμένος, όμορφος, ωραίος, το βράδυ που τον είπε ο κύριος Σιφίδης, για το καλό του αραιός μας πρέπει να κατέβει στην Αθήνα άμεσα. Θα πας στο Λίδρα Μάριοτ. Μένει ο Βαγγέλης μαζί με το Σάμπα. Λοιπόν, πήγε τα μίλησε ο άνθρωπος και λέει ιστορία. Αφού δεν θα πάρεις ρε Άρη ποτέ πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Τι να σε κάνω τώρα δηλαδή. Γίνει Αθλέτικο Μπιλμπάο, κάτσε 10 χρόνια στο UEFA, βγάζε ποδοσφαιριστές, πούλα τους, κονούμε κανένα φραγκάκι, να τρώνε και οι άνεργοι, να τρώνε και οι μουσουτού δεξιά αριστερά, να πληρωθούν και κάποια πράγματα, να ξαναπάρουμε και το ρίσιο πίσω να μην το δασυγένειο, να μην το χάσουμε. Μα ο παλιάνθρωπος ο Σκόρδας θέλει να κινηθεί στα 2 εκατομμύρια. Να αλλάζει τα δόντια του και βάζει κοινότητες να μας δάξει και δεν συμμαζεύει. Τι ψάχνετε τώρα να βρείτε, γιατί ασχολείστε και τρελαίνετε. Γιατί δεν θα πάω με το δυνατό, με ποιον θα πάω, αφού δεν έχω δεκάρα, δεν έχω μαντήλι να κλέψω. Καρφιά έπεσε κάποτε στα ποδητήρια να κρεμάσω τη φανέλα. Τα ξεχνάμε αυτά. Πάντως ο Σαρλής την επανάσταση την έκανε μια φορά. Καλά, ναι. Αν ξεκινήσει ο χοντρός από κάτω και στείλει κανέναν όρου αν ανεβαίνει προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα κάνουν η μισή κολοτούμπα στο Τερμαϊκό από την επανάσταση. Κύριε Ραβδόπουλε. Μάλιστα. Μπορείτε να δώσετε λίγο πίσω τις επιχορηγήσεις που είχατε πάρει ως αγρότης γιατί έχετε αγοράσει 4 Καγέν και 2 Πόρσε Παναμέρα. Μετά φάγαμε τα λεφτά. Δεν αφήσανε την έγκυο σήμερα στα Μάλγαρα να περάσει τη γυναίκα. Ήταν 7 μηνών έγκυο. Στα Μάλγαρα, ρε. Στον Εθνικό Μάλγαρο είναι η μυαγρία η κατάσταση αυτή η μέρα. Και τη λέγανε πήγαινε 200 μέτρα πιο κάτω να στρίψεις και άλλοι ήταν 7 μηνών έγκυος. Θέλω να ρωτήσω, αν έκλειναν οι ταλικέριδες στην Εθνική. Ναι. Και πήγαινε η γυναίκα του αγρότη έγκυος να περάσει. Και τη λέγανε πήγαινε 200 μέτρα πιο κάτω, τι θα γινόταν. Πού να βρει ευαισθησία ο αγρότης, ρε. Ρε εσύ, δεν μπορείς ρε φίλε που σου λέγανε ξύλωσε την ελιά και πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ και πήγαινε και την ξύλωνε και έπαιρνε 1 εκατομμύριο και πήγαινε και έφτιαχνε 42 σπίτια στο χωριό και έπαιρνε 52 χαλιά και έπαιρνε 42 ζακέτες κούτσι και ήταν όλη την ημέρα στο χώτο σέντρο και ψώνιζε για άλλη κραγιόν που δεν ήξερε τι είναι το κραγιόν τώρα με τα συγχωρήσεως. Και τώρα μου λέτε να πούμε ότι σας ενοχλεί φορολογία όταν δηλώνετε όλοι εισόδημα κάτω από 5.000. Δηλαδή οι άνεργοι που είναι 2,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα, τι πρέπει να πούνε ρε Ραπτόπουλε, που τους φορολογεί και για τα παιδιά. Το παιδί σου τεκμήριο το έχει, το φορολογεί. Τι εισόδημα δηλώνεις. Δηλώνεις κάτω από 5, δεν υπάρχει περίπτωση ρε φίλε. Ξέρουν ότι σίγουρα από το σταθμό παίρνεις παράδειγμα λέμε ένα χιλιάρικο, άρα και να θες δεν μπορείς να κάνεις κάτω από 5. Εσύ τι πιστεύεις ότι δεν γνωρίζουνε. Πού τα βρήκαν αυτοί τα τρακτέρ να μου κάνουν εκατομμύρια. Αριανή θα ήταν. Αριανή, εντάξει, αυτά τα πήραμε από τη Λευκορωσία μας. Τα έκανε δωρεά ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Τα βάλτρα τα καινούργια. Γι' αυτό και ανεβαίνουμε κατηγορία γρήγορα. Πολύ γρήγορα αυτά. Αυτά λεπιάνουν στο χιόνι κοντά στα 130 χιλιόμετρα την ώρα που να μας προλάβει, ρε φίλε. Παλιά είχαμε τα Στάγερ. Ποια το ξεδρέμες και ποια είναι στο Χρυσούπολη. Καλά, τι είπε ο Τζόρνταν προχθές το αμίμητο στον κύριο Μπουάν. Τι είπε. Ο Νέσος Χρυσούπολης είναι η καλύτερη ομάδα στον Άρη. Ναι. Έλα ρε φίλε, 3 έφαξε την Καλαμαριά σε 20 λεπτά ρε που είσαι. Δεν ξέρω την Κυριακή που θα είσαι αντιμέτωπος του, θα τα πεις εκεί μαζί του. Έγινε. Με ποιόνα, με τον Τζόρνταν. Γιατί θα έρθει με την Καμπάλα. Δεν έρθει ο γύρω από την Κυριακή. Α, θες να έρθω, ευχαριστώ να έρθω. Τη μια δεν έρθει, την άλλη δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι, ευχαριστώ να έρθω, δεν μου το είπες, να έρθω. Τώρα μου το είπες νωρίς. Θα σε πάρω πάλι το Σάββατο γιατί θα με κάνεις νερά. Έγινε. Όχι, δεν σε κάνω νερά. Τώρα που μου το είπες, θα βάλω να κάνει άνθρωπο το ρεπό και θα έρθω. Θα γίνει της Μουρνής. Κλείσει. Εγώ γνωρίζω ότι ο Τζίμιρο παίζει πολύ μπέλα. Ο Τζίμιρο. Να του δώσω τον τέτοιο να καθέντερ μπακ θέλει. Ποιο να ρε. Το Σαμαράρε πιο γρήγορα φρύδι από αυτούς που έγινε. Πάμε στον τελευταίο, για χαρά. Πάμε στον τελευταίο, ρε. Λοιπόν, φίλε. Κλείσει. Κλείσε το ράδιο, φίλε, φίλε. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε πάω, πολύ. Και για ποιο λόγο σε πάρε, φίλε. Κάτσε, μη πει, μη. Ναι. Τα
αρέσει με σοβαρά, έτσι. Ψυχρά και ομάτα, έτσι πραγματικά. Είμαι όμως. Ναι. Πάρα πολύ καιρό ακούω να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και βέβαια εντάξει, μερικές φορές με το κόκκινο που τα βάζεις, λίγο έτσι με τι κάνεις με λίγο, αλλά εντάξει, τα λες με σωστά. Θέλω να σχολιάσεις το εξής πράγμα, φίλε. Σήμερα ας πούμε ο πρωθυπουργός μας στον Ταβός. Ναι. Αυτό θέλω να σχολιάσεις. Τον είπανε ανόητος μη και ηλίθιο να πούμε. Ναι. Τι θα πεις, τι μπορείς να πεις με γι' αυτό. Δεν τον είπαν αυτό να. Ποιον τον είπανε, φίλε. Εμάς είπανε. Σίγουρα εμάς τον είπανε. Αυτόν δεν τον είπαν σίγουρα. Δεν τον είπαν έτσι. Δεν τον είπαν αυτά. Τους ηλίθιους που πήγαμε και ψηφίσαμε να πούμε, υποτίθεται να πούμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε μου, εντάξει, εμείς είμαστε θύματα να πούμε. Τι να κάνουμε. Ρε φίλε, σήμερα, για το Θεό, μου ξέρω εγώ. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, α πούμε, το μόνο που μένει είναι να τρελαθούμε. Τίποτα άλλο να πούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να πούμε. Να πούμε. Τίποτα, φίλε, την αράξουμε κάτω σε μια καρέκλα και να βλέπουμε τον ήλιο να ανατέλει και να δει και να κάνουμε τους φιλόσοφους. Δεν μου λες. Δώσ' μου δύο νούμερα, από το 1 έως το 32. Από το 1 έως το 32. Ναι. Λοιπόν, το 13 θα πω, ρε φίλε μου. Καλός άνθρωπος είσαι. Το άλλο. Το άλλο θα πω το 11. Έγινε boy. Από πού παίρνεις boy. Από πού. Γιαννιτσιώτης είσαι μέσα. Μέσα Γιαννιτσιώτης και σε ακούω πάρα πολύ καιρό να πω. Εγώ είμαι κολλητός με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ρε. Το κολλητάρι μου, ρε. Ο Νίκος. Νίκο, μήπως είμαι εγώ, ρε. Νίκο με λένε γι' αυτό. Όχι ρε, τον Νίκο που δουλεύει στο Βουδούρι, ρε. Στο Βουδούρι λέω. Δουλεύει στο. Πώς το λένε, ρε. Στο Ντόψι, ρε που δουλεύει. Τον Νίκο. Στο Ντόψι. Όχι στο Ντόψι, ρε. Στο Ντόψι δουλεύει στα λάδια. Ο Νίκο. Στα λάδια. Κατάλαβα το. Α, ο Ντόψι είναι ο. Ναι. Ο Νίκο, λες. Ο Νίκο ο Νίκος που μοιάζει με τον Κατρούγκαλο, ρε. Αυτό ο Νίκο. Ο Νίκος. Από τα Γιάννητσά, ο Νίκο. Εσύ με τι καταπιάνεσαι. Εγώ είμαι τεχνικός. Δηλαδή τι τεχνικός, ποδοσφαίρου. Σε επικοινωνίες. Α, ναι, ναι. Γιατί εδώ στην εκπομπή είναι όλη τεχνική, ποδοσφαίρου. Πάνω σου μου να ξέρεις ότι πραγματικά σε πάω, ας πούμε. Αν αυτό δεν κάνω, ας πούμε, δεν γνήφουμε, δεν κάνω, ας πούμε, τίποτα. Αλλά συνέχεια το ράδιο μου στο αμάξι, στο παιδί που το αμάξι και πάω, πάντα, ας πούμε, σε ακούω, να ξέρεις. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ, ρε. Μ' αρέσει και θέλω να τα λες έτσι, ψυχρά, ομά. Ξέρεις τι, άγρος πω, γιατί είναι πετυχημένο ένα ραδιοφωνό, ξέρεις για ποιο λόγο. Πού να ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα σε πω εγώ γιατί είναι. Αλήθεια, γιατί... Όχι, γιατί μ' αρέσει, ας πούμε, η τρέλα πάνω απ' όλα, η τρέλα, με την πιάνδια, ότι τα λέω, ας πούμε, όλα. Δηλαδή δεν φοβάμαι, δεν κρύβουμε από κανέναν αυτό. Έχουμε όμως εδώ ομάδα καλή, καλούς ρεπόρτερ, έχουμε καλούς γραφιάδες, έχουμε, γενικά είμαστε καλή ομάδα. Εμείς έχουμε την τρέλα το ότι τα λέμε έτσι με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο λαϊκό. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, αυτό, έτσι, είναι. Αυτό όμως αγγίζει και τον κόσμο όμως, ξέρεις, Γι' αυτό και ο κόσμος, δηλαδή από πολλούς φίλους μου που στα Γιάννητσά, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, θέλει το ραδιόφωνο σε σένα, σε εσάς δηλαδή, στο Μετρόπολης. Δεν το ακούγα το Μετρόπολης. Δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια δεν το ήξερα καν ποιο είναι το Μετρόπολης. Πρέπει να είσαι και λίγο Γαργαλιάρης, πρέπει να είσαι και λίγο Τσαχπίνης εσύ. Πρέπει να είσαι λίγο γυναικά σε... Ναι. Δεν παίζεσαι, δεν βρίσκεσαι. Σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι μουρντάρης. Είσαι μουρντάρης, μουρντάρης είσαι. Λίγο, αλλά είμαι πιστός όμως. Τι πιστός είσαι. Τι μουρντάρης πιστός είσαι, αλλά μέχρι να ρεσμό σημείο. Ωραίος. Έχεις όρια. Μπράβο. Έχεις όρια. Μπράβο. Ωραίος. Είσαι μουρντάρης με όρια. Έτσι. Έτσι. Με όρια, ναι. Έτσι. Έτσι. Μπράβο. Ωραίος. Δεν ξεφεύγεις. Εκεί που υπάρχει οροθέτηση. Έτσι. Ωραίος. Ωραίος. Φιλιά. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Τα λέμε. Γιατρέ μου. Στο Εγνατία 63 έκτο όροφο. Ναι. Θα έρθει ο Ταχματζίδης Στέφανος και ο Τζιτζίδης Όμηρος. Μάλιστα. Ας επικοινωνήσουν στο 231-0-282-400 με τη γραμματεία. 282-400 με το 231-0 μπροστά. Λοιπόν, την κάνουμε Κατσίκα, την κάνουμε Πουλόπουλος Γιάννης. Τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Γιάννης Χιλιτίδης συνεχίζει ακμεότατος. Αύριο το μεσημέρι έχουμε μια άλλη μέρα να δούμε τι θα ξημερώσει. Άντε, φιλιά, για χαρά. 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 Άντε, φιλιά, για χαρά.
Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Άντε, φιλιά. Για χαρά. Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Άντε.